ΟΣΕ με τίτλο «Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου». Ζούμε σε μια περίοδο πραγματικά καταστροφών αλλά ταυτόχρονα και αγώνων, σε μια περίοδο που σπάζουμε στη Γάζα και στην Παλαιστίνη, αλλά και που ταυτόχρονα το πολεμικό κίνημα σε όλο τον πλανήτη δίνει τη μάχη για αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση του Μητσοτάκη παίρνει φτώχεια, ρατσισμό και πόλεμο και προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου δίνει αυτό το μήνυμα και γι' αυτό είναι επίκαιρη και σήμερα. Ότι η εναλλακτική είναι η εξέγερση και η επανάσταση, ότι με αυτόν τον τρόπο αλλάζουν οι κοινωνίες. Αυτά έχουμε να συζητήσουμε σήμερα όλη τη μέρα. Από τη συζήτηση που ξεκινάει τώρα μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα, ένα πλούσιο πρόγραμμα συζητήσεων για να βάλουμε βασικά τη μεγάλη επιλογή για τον κόσμο της αριστεράς, την επιλογή μεταρρύθμιση ή επανάσταση για το τότε, για την εξέγερση του Πολυτεχνείου και για το πώς συνδέεται με τους αγώνες που έχουμε να δώσουμε σήμερα ενάντια στην κυβέρνηση αλλά και για να δυναμώσουμε την επαναστατική αριστερά. Εγώ είμαι πολύ για το ότι ο Περιστέρη θα συντονίσω την πρώτη συζήτηση. Που είναι, που ο τίτλος της είναι η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Υπάρχουν ομιλητές, περιμένουμε θα έρθει σε πολύ λίγο και ο Δημήτρης Παπαχρήστος να σας πω, να σας παρουσιάσω τους ομιλητές με τη σειρά που θα μιλήσουν. Πρώτος ομιλητής είναι ο Δημήτρης Ζώντος, δικηγόρος από την πολιτική αγωγή στην Τύχη της Χρυσής Αυγής. Ο ομιλητής που έρχεται είναι ο Δημήτρης Παπαχρήστος, συγγραφέας, εκπονητής στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Στη συνέχεια η Κατερίνα Θοίδου, Δημοτική Σύμβουλος στην Νίκαια. Και μετά ο Πάνος ο Γαργάνας, Διευθυντής της Εφημερίδας Εντατική Αλληλεγγύη. Για παρεμβάσεις. Υπάρχουν συντρόφοι και συντρόφισσες που κυκλοφορούν στους διαδρόμους με χαρτάκια για να δηλώσετε ότι θέλετε να παρέμβετε στη συζήτηση. Να πω ότι κλείνουμε τα κινητά μας, δεν καπνίζουμε μέσα στην αίθουσα και να ξεκινήσουμε. Δίνω το λόγο στον Δημήτρη τον Ζώτο για να ξεκινήσει τη συζήτηση. Εδώ καλημέρα και από μένα σε όλους τους συντρόφους και συντροφοί. Κάνουμε αυτή τη συζήτηση για την εξέγερση του Πολυτεχνείου του 1983 στη σκιά αλλά και στο φως μιας άλλης εξέγερσης που γίνεται στη γειτονιά μας στην Παλαιστίνη και γνωρίζει τη φρικτή καταστολή από το πιο ρατσιστικό κράτος που έχει υπάρξει στην περιοχή. Η Παλαιστίνη, η αντίσταση στην Παλαιστίνη θα νικήσει όπως νίκησε και η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Στην αρχή μας είπανε στο Πολυτεχνείο ότι ήταν μια ήττα. Ήταν μια απερίσκεπτη ενέργεια. Ήταν 350 προβοκάτορες. Τα ίδια λένε και σήμερα για την εξέγερση στην Παλαιστίνη. Όμως η εξέγερση στην Παλαιστίνη την ώρα που έγινε έσπασε αυτή τη συμμαχία Ισραήλ, Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας που θα ήταν η οριστική ταφόπλακα στο Παλαιστινιακό. Η εξέγερση είναι το μέλλον, η εξέγερση είναι ο τρόπος που μπορούν να γίνουν οι αλλαγές. Αυτό μας δείχνει το Πολυτεχνείο, αυτό μας δείχνει η Παλαιστίνη. Ήταν μια τέτοια μέρα. Όμορφη μέρα, φθινοπορεινή, με ήλιο, 50 χρόνια πριν. Μια διαδήλωση 500 φοιτητών κατέβαινε στην Σόλωνο, από την νομική, προς το Πολυτεχνείο. Είχε έρθει το μήνυμα ότι στο Πολυτεχνείο η αστυνομία επιτίθεται στη συνεχή συνέλευση των φοιτητών και έτσι ξεκίνησε αυτή η διαδήλωση. Τίποτα δεν φαινόταν ότι αυτό ήταν η αρχή της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ούτε ο κόσμος που μας χειροκροτούσε στον δρόμο κατεβαίνοντας ως διαδήλωση μέχρι το Πολυτεχνείο, αλλά ούτε και εμείς οι ίδιοι που συμμετείχαμε σε αυτή τη διαδήλωση. Και όμως αυτό αποδείχθηκε ότι ήταν η αρχή της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Είχαν προηγηθεί, παρόλο που κανείς μας, αυτό δεν αρκούσε, το ότι πήγαμε στο Πολυτεχνείο, δεν αρκούσε. Το ότι κλειστήκαμε στο Πολυτεχνείο
έγινε η συζήτηση για την κατάληψη δεν αρκούσε. Χρειαζόταν για τρεις μέρες από την πρώτη μέρα να γίνουν σκληρές πολιτικές αντιπαραθέσεις μέσα στο Πολυτεχνείο, ανάμεσα στον κόσμο που συμμετείχε στο Πολυτεχνείο, στους φοιτητές, στους εργάτες, στους προϋπάλληλους, στους έξω από το Πολυτεχνείο, πώς πάμε παρακάτω. Γίνεται η κατάληψη ή δεν γίνεται η κατάληψη. Αυτό ήταν που έκανε, μετέτρεψε μία φυσιολογική, μία εκείνη την περίοδο φυσιολογική πορεία φοιτητών από την νομική στο Πολυτεχνείο, την μετέτρεψε σε εξέγερση. Και άρα για να πάμε λίγο πίσω από τότε, είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός σήμερα ότι το Πολυτεχνείο ήταν η αρχή του τέλους της δικτατορίας και της ριζοσπαστικής μεταπολίτευσης, του ριζοσπαστισμού της μεταπολίτευσης. Και όμως αυτό, αυτή η εξέγερση που τέλειωσε μια δικτατορία 7 χρόνων και άνοιξε μια κοινοβουλευτική περίοδο 50 χρόνων που θα έπρεπε οι αστικοί και τα αστικά κόμματα να αισθάνονται πολύ περήφανοι γι' αυτό, είναι κάτι που ξορκίζουν τα αστικά κόμματα. Δεν θέλουν να συζητάνε για το Πολυτεχνείο, δεν θέλουν να μιλάνε για την εξέγερση και αυτό οφείλεται στο ακριβό, στο ακριβώς ήταν μια εξέγερση. Αλλά πώς έγινε, ποιοι το έκανε και πώς. Είναι γεγονός ότι το δικτατορία το 67 ήταν μια μεγάλη ήττα για την αριστερά στην Ελλάδα. Δεν την περίμενε, παρόλο που όλα τα δείγματα δείχνουν προς τα εκεί και σήμαινε και την αποστράτευση ενός μεγάλου τμήματος των αριστερών. Το ήρθε στην επόμενη χρονιά η διάσπαση του κουπέ το 68 και ουσιαστικά επέτεινε αυτό το κλίμα αποστράτευσης και απογοήτευσης. Οι λίγοι που τότε επέμεναν ότι χρειάζεται αντίσταση απέναντι στην δικτατορία, σχημάτισαν τις μικρές ομάδες που ήλπιζαν ότι με βομβιστικές ενέργειες θα μπορούσαν να αφυπνίσουν τον κόσμο και να σχηματιστεί, να οργανωθεί ένα κίνημα κατά της δικτατορίας. Προφανώς, οι επιρροές από τους κεφαλιστές της εποχής, από το κεφαλισμό ήταν μία επιλογή τότε για την αριστερά, κυρίως στην Λατινική Αμερική και μεταφέρθηκε στην ελληνική εμπειρία, αλλά το 71 το δεν απέδωσε μέχρι το 71 και ήδη το 71 όλες οι περισσότερες από αυτές τις οργανώσεις και οι ηγεσίες τους είχαν χτυπηθεί από τη δικτατορία, ήταν στις εξορίες ή στις φυλακές. Και άρα το 71 η Χούντα θεώρησε ότι ουσιαστικά δεν έχει αντίπαλο ακόμα και σε αυτό το επίπεδο. Ήτανε η περίοδος που ξεκινάει το φοιτητικό κίνημα. Ποιοι ήτανε αυτοί που το ξεκίνησαν. Ήμασταν, εγώ ο Μίτσος και οι συνομιλικοί μου τότε, 19, 20, 21 χρονών, παιδιά, εργατών κυρίως και αγροτών στην πλειοψηφία μας, όπου οι ανάγκες του ελληνικού καπιταλισμού για μαζική και ειδικευμένη εργατική δύναμη μας άνοιξε τις πόρτες του πανεπιστημίου. Και άρα είμαστε ένα τέτοιο κοινωνικό προφίλ. Αλλά ταυτόχρονα, εκτός από την προοπτική ότι μπορούσαμε να ζήσουμε καλύτερα από τους γονείς μας, κουβαλάγαμε και τις εμπειρίες τις πολιτικές των γονιών μας και των γειτονιών μας, εμπειρίες που και εκείνοι είχαν από την αντίσταση των εμφύλιων και πιο πρόσφατες από τα Ιουλιανά και τη μάχη κατά της δεξιάς τότε, της αποστασίας, του Μητσοτάκη και το καθεξής. Και το δεύτερο σημαντικό ήταν ότι εμείς δεν αισθανόμαστε ότι είμαστε κομμάτι της σύνταξης της αριστεράς. Είμαστε μια καινούργια. Και το τρίτο ήταν ότι μπορούσαμε και είχαμε αρχίσει, έτσι ξεκίνησε ουσιαστικά με αυτό το κομμάτι, ξεκίνησε το φοιτητικό κίνημα. Εκεί που ήταν η πολιτική μας εκπαίδευση, ήταν σε αυτά τα σκαλιά της νομικής και των αντίστοιχων σχολών, η πρώτη οργανωτική μορφή αυτού του κινήματος ήταν οι φοιτητικές επιτροπές κάθε έτους, ήταν κυρίως οι συνελεύσεις στα σκαλιά και στις κάθε σχολής, με αιτήματα στην αρχή, κυρίως φοιτητικά, φοιτητικές εκλογές. Η Χούντα έχει αποφασίσει το 1971-1972 ακριβώς επειδή θεωρούσε ότι δεν έχει σοβαρό αντίπαλο
να κάνει το πείραμα της φιλελευθεροποίησης ξεκινώντας από ελεγχόμενες φοιτητικές εκλογές. Αυτό ήταν μια ευκαιρία που μπήκε το κίνημα των φοιτητών, το ξεχύλωσε, το διεκδίκησε να γίνουν οι ελεύθερες εκλογές και έτσι φοιτητικές εκλογές και έτσι ξεκίνησε το φοιτητικό κίνημα. Όπως και εκεί, μέσα σε αυτές τις φοιτητικές συνελεύσεις, τις φοιτητικές επιτροπές αντίστασης, άρχισαν να συγκροτούνται και συγκροτήθηκαν και οι πρώτες οργανώσεις της επαναστατικής αριστεράς, που ήταν η τεράστια αλλαγή. Και αποδείχθηκε πολύ κρίσιμη η συγκρότησή τους ακριβώς για την εξέγερση του Πολυτεχνείου, για να χωρίς αυτές δεν θα γινόταν. Όταν λοιπόν αυτός ήταν ο οργανωτικός σκελετός του φοιτητικού κινήματος και οι πρώτες νίκες ήρθαν με τις πρώτες φοιτητικές εκλογές και την καταγγελία τους. Απέναντι σε αυτό η Κούντα απάντησε αρχές του 1973 με τη στράτευση της ηγεσίας των φοιτητών και η απάντηση του φοιτητικού κινήματος μέσα από συνέλευσης ήταν η κατάληψη της νομικής, η πρώτη κατάληψη της νομικής. Εκεί συνειδητοποιήσαμε ότι η πλειοψηφία του κόσμου είναι μαζί μας. Η πρώτη κατάληψη ήταν και η πρώτη ένδειξη ότι ο κόσμος είναι κατά της δικτατορίας και εκφράστηκε αυτό. Και από την καλλιέργεια την κατάληψη, αλλά κυρίως από τον κόσμο που ήρθε γύρω από την νομική. Και έτσι είχαμε πια την αυτοπεποίθηση ότι έχουμε αυτή την αποδοχή. Και υπήρξαν και τα επόμενα βήματα στο αρχή της φοιτητικής χρονιάς του 1973, από την κυρία του Παπανδρέου στις αρχές του Οκτώβρη μέχρι την συνέλευση της νομικής, η οποία οδήγησε στο Πολυτεχνείο. Και στο Πολυτεχνείο μπήκε το εξής πλήθος. Έχοντας την επίγνωση ότι έχουμε τη στήριξη του κόσμου, αν μένουμε στο Πολυτεχνείο και γίνεται η κατάληψη ή αν φεύγουμε από το Πολυτεχνείο, και οι γραμμές ήταν από τη μία μεριά η ΚΝΕ και ο Ρίγας Φεραίος, οι παρατάξεις των ρεφορμιστικών κομμάτων και απ' την άλλη οι οργανώσεις της επαναστατικής αριστεράς. Μεταξύ αυτών και τότε τους ήταν κρίσιμο να συγκροτηθούν αυτά τα επιχειρήματα γιατί οι αποφάσεις παίρνονταν στις γενικές συνελεύσεις των σχολείων που έγιναν μέσα στο Πολυτεχνείο την ίδια μέρα της Τετάρτης. Και η επαναστατική αριστερά κέρδισε το επιχείρημα ότι αυτός είναι ο δρόμος. Μένουμε και κάνουμε το Πολυτεχνείο κέντρο αγώνα γιατί ήδη βλέπαμε ότι ο κόσμος μπαίνει έξω από την Πατησίων, χαιρέτησε αυτή την κατάληψη και είχαν αρχίσει να οργανώνονται από τους φοιτητές. Ο δρόμος έμεινε ανοιχτός ακριβώς για να φεύγουν τα αυτοκίνητα με το σύνθημα «Γίνεται κατάληψη στο Πολυτεχνείο». Και την επόμενη μέρα συνεχίστηκε και τις τρεις επόμενες μέρες συνεχίστηκε η ίδια κόντρα. Η επόμενη μέρα, η Πέμπτη, ήταν μια κρίσιμη μέρα γιατί ήρθανε μαζικά στο Πολυτεχνείο, ήρθανε η οικοδόμη, πάνω που έγραφε σκέτο το οικοδόμη και έγινε ο μανδουλισμός στο Πολυτεχνείο, αλλά ήρθε μια προϊμάλη. Ήρθε ο κόσμος, συγκροτήθηκε, έγινε ο ραδιοσταθμός του Πολυτεχνείου που έφτασε το μήνυμα σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Αθήνα και με αναμετάδοση σε όλη την Ελλάδα. Και έγιναν, ξεκίνησαν οι διακαταλήψεις και στα υπόλοιπα πανεπιστήμια και έτσι η εξέγερση πήρε χαρακτήρα πανελλήνιου. Το Πολυτεχνείο ήταν σημαντικό, χωρίς τις οργανώσεις της επαναστατικής αριστεράς δεν θα υπήρχε η κατάληψη και με αυτή την έννοια το Πολυτεχνείο ήταν ο γενέθλιος τόπος γέννησης της επαναστατικής αριστεράς ως μια πολιτικής δύναμης, μαζικής πολιτικής δύναμης που μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες, να αλλάζει πολιτικούς συσχετισμούς, να απέναντι σε αυτούς που λέγανε όχι. Δεν γίνεται έτσι, γιατί ήδη είχε αρχίσει το πείραμα Μαρκεζίνη, είχαν προκυνηθεί εκλογές για τις αρχές του 1974 και η άλλη άποψη ήταν ότι περιμένουμε τις εκλογές, περιμένουμε την ομαλή μετάβαση από τη δικτατορία στην ελεύθερη δημοκρατία, στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Με ό,τι συνεπαγόταν αυτό για την Κούντα, ότι δεν θα είχε καμία τιμωρία κ.ο.κ. Και άρα ο Νοέμβρης, η εξέγερση του Νοέμβρη ήταν αυτή που γκρέμισε την δικτατορία και έκανε και κάτι πολύ πιο σημαντικό. Οδήγησε σε μια μεταπολίτευση όπου η εργατική τάξη, γιατί τις επόμενες δύο μέρες αυτός που ήρθε μαζικά στο Πολυτεχνείο ήταν η νέα εργατική τάξη που είχε
γεννηθεί στη διάρκεια της, που είχε δραστηριοποιηθεί στη διάρκεια της δικτατορίας, η γενιά των Ιουλιανών, και ήταν αυτή η εργατική τάξη που έκανε τις άγριες απεργίες του 74, 75, 76, 77, τις μεγάλες κατακτήσεις, και είναι ακριβώς αυτή την περίοδος του ριζοσπαστικού εκρατικού κινήματος, των μαζικών απεργιών και καταλήψεων με έμπνευση από το Πολυτεχνείο, που θέλει να εξορκίζει μέχρι σήμερα η αστική τάξη και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Σε αυτή την προοπτική στρατευόμαστε σήμερα, που έχουμε μια κυβέρνηση Μητσοτάκη που ο Παπαχιαλιάς την τελευταία Κυριακή πριν από τις Κυριακή μετά τις εκλογές έλεγε ότι έχει μια ευκαιρία ο Μητσοτάκης να σακίσει αυτό που είναι η μεταπολίτευση, ο ριζοσπαστισμός της μεταπολίτευσης. Και δεν έχει πολύ καιρό. Έχει 3 μήνες. Αν δεν κάνει τώρα αυτές τις ριζοσπαστικές δεξιές μεταρρυθμίσεις και να τη μεταρρύνει στο εργατικό και το καθεξής, δεν θα έχει άλλη ευκαιρία. Οι 3 μήνες πέρασαν και ο Μητσοτάκης βγαίνει από μια τεράστια ήττα στις δημοτικές εκλογές, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλία. Και αντίθετα, η επαναστατική αριστερά βγαίνει με μια νίκη, τη μεγαλύτερη νίκη που είχαμε στην Αθήνα με 6%, αλλά και στην Αθήνα και στις άλλες περιοχές. Βγαίνουμε δηλαδή πιο δυνατοί, πολιτικά πιο έμπειροι από ό,τι είμαστε τότε, και το σύστημά τους είναι σε μεγαλύτερη κρίση από ό,τι ήταν τότε, απείρως μεγαλύτερη και μεγαλύτερη από το 1930. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας τη μάχη να μεγαλώσουμε την επαναστατική αριστερά, να δώσουμε δύναμη στον κόσμο που αγωνίζεται για την νίκη εδώ μέχρι την Παλαιστίνη. Ευχαριστώ. Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Παπαχρήστο, συγγραφέα και εκφωνητή στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, που θα είναι και ο επόμενος ομιλητής. Να σε ενημερώσω, σύντροφε, ότι είναι 10 λεπτά ο χρόνος, επειδή δεν προλάβαμε να τα πούμε πριν, και στα 7 θα σε ειδοποιήσω. Άρα δίνω το λόγο στον Δημήτρη Παπαχρήστο. Γεια χαρά σας. Λοιπόν, πρέπει μετά από 50 χρόνια, μισός αιώνας είναι πολλά, έτσι, αλλά δεν είναι γενιά. Και όταν με ρωτάνε, πήρες χαμπάρι ότι περάσαν 50 χρόνια, πραγματικά το πήρα χαμπάρι. Όχι τώρα που μιλάω. Και ξέρετε γιατί. Γιατί δεν είχα χρόνο. Με ποια έννοια το χρόνο. Όταν αγωνίζεις, δεν έχεις χρόνο ούτε να σκεφτείς, ούτε να απογοητευτείς. Ο αγώνας είναι διαρκής. Όπως και η εξέγερση. Για μένα εξέγερση είναι κάτι παραπάνω για την Επανάσταση. Γιατί η Επανάσταση, αν δεν είναι ερωτική, αν δεν έχει μέσα αυτό το σπέρμα του έρωτα, θα κατατίσει με την εξορμάτωση ή η κατάσταση. Ενώ η επανάσταση, η εξέγερση είναι διαρκεία. Αυτή η εξέγερση που έγινε δεν ήταν μια στροφή από πατήσιο και μπήκαμε μέσα να καταλάβουμε το Πολυτεχνείο. Όπως είπε και ο Τάξης, είναι μια προεργασία. Χωρίς να την έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι, πιτσιρικάδες είμαστε. Αλλά δεν είχαμε εξοκοπεί από αυτόν τον τόπο και από αυτή την ιστορία που κουβάλαγε. Δηλαδή, εμένα το 67 με βρήκε 17 χρονών στην επαρχία. Πού να πάρω χαμπάρι τι γίνονται. Αφού χαρήκαμε τώρα γιατί μας διώξαν από το σχολείο. Έλα που ήταν στην Αθήνα όμως. Και πάω σε έναν τάδε χωρίκιο και τα βλέπω μαύρα και άγνα. Δεν είχαμε καταλάβει ότι υπήρχαν χαφιέδες, προσπαστικό της ασφάλειας, ότι ο πρίτανης ήταν καθήτη, καθηγητές οι περισσότεροι και κυβερνητικός επίτροπος πρόεδρος. Αξιωματικός αποστράτος, σε όλες τις σχολές και στα ίδρυματα. Δηλαδή υπήρξαν φουντίσαντες. Αν δεν υπήρχαν, θα κράταγε 6 χρόνια. Γιατί στο Πολυτεχνείο φωνάζαμε 6 χρόνια είναι πολλά, δεν θα γίνουν 7. Ή τώρα ή ποτέ. Δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία ξελασπώσαμε και την κοινωνία και τους πατεράδες μας. Όχι γιατί σιωπούσαν ή φοβόντουσαν μόνο, αλλά δεν είχαν μια προοπτική ούτε αντίδραση. Με αυτή την έννοια λοιπόν, θα πρέπει να μην υπερβάλλουμε σήμερα, γιατί το Πολυτεχνείο πολύ εύκολα το κάνανε μύθο, εμάς μας κάνουν ήρωες. Δηλαδή, άλλοι το καταπληκτικό.
καπηλευόντουσαν, άλλοι το μεταλλευόντουσαν. Δηλαδή για πολλά χρόνια γινόταν μια διαμάχη, έτσι. Μη σας πω και τώρα ακόμα. Και αν πω ότι δεν πες, δεν λέγανε ότι είχαμε νεκρούς. Όπου πηγαίνω και μιλάω, έλα λέει, δεν είχαμε νεκρούς. Και μετά δεν μπορούσαν να το υπερασπιστούν αυτό. Λέγανε, α, δεν σκοτώθηκαμε στο πολιτεχνείο, απ' έξω σκοτώθηκαμε. Λες και υπάρχει διαφορά το έξω από το μέσα. Δηλαδή τα πράγματα είναι συνεχόμενα. Γιατί το κάνουν αυτό ή το κάναμε. Για το πολιτεχνείο είναι επικίνδυνο. Μόνο για να το σκεφτείς. Είναι το αγκάθι στην υπνότητα, στα μαλακά της υπνότητας κοινωνίας. Δεν έγινε άπαξ. Έγινε διαπαντός. Δεν ξεχωριστήκαμε το παρελθόν μας. Το κουβαλάμε, αλλά δεν μένουμε εκεί. Για να συνεχίσουμε και στο τώρα και στο αύριο. Γιατί αν δεν προλάβουμε το αύριο, δεν θα το συναντήσουμε ποτέ. Και αυτό που κουβεντιάζουμε σήμερα δεν είναι ένα μνημόσυνο. Γιατί για μένα η μνήμη είναι ζωντανή. Είναι ζώσα. Έτσι και το Πολυτεχνείο. Γιατί η μνήμη αντιστέκεται στην φορά του χρόνου και σε κάθε μορφή εξουσίας. Είναι η ίδια μας ύπαρξη. Το πώς διαμορφωθήκαν τα πράγματα, δεν πρέπει να είμαστε πολύ αισιοδόξοι. Ούτε να φιλιαρίσουμε, ούτε να υπερβάλλουμε. Γιατί δεν δικαιώθηκε το Πολυτεχνείο. Αν μιλάμε, και εγώ προπαντός, μιλάω στο όνομα των νεκρών. Δεν είναι δική μου η φωνή εκεί πέρα. Είναι η φωνή όλων των ξεγερμένων. Δεν ήρθαν εκεί πέρα για πλάκα. Όταν έβλεπες δίπλα να πέφτει η σφαίρα είναι, βλέπεις τραυματισμένο το φίλο σου. Ή να σκοτώνεται. Από το Ακροπόλ πυροβολάγανε. Οι ελεύθεροι σκοπευτές. Και δεν μπορέσανε να κάνουν ούτε προβοκάτσια εκεί μέσα. Γιατί αυτό το αυθόρμητο από το ρουν, να πω, του φιλικού κινήματος αυτοοργανώθηκε σε τέτοιο βαθμό που κάθε σχολή, πέρα από την απόφαση να πάρουν και ήταν σημαντικό να πάρθει η απόφαση της κατάληψης, συμβάλλαν και τα παιδιά που κατεβήκαν από εδώ στη Σόλωνος, εδώ μέσα συγκεντρωμένοι, ήταν συγκεντρωμένοι κάποιος, ο φίλος μου Γαβρίλη, λέει, ρε, κάποιος γίνεται χαμός, πάμε, τι κάθομαστε εδώ. Ο Γαβρίλης. Και κατεβήκαν κάτω εδώ και... Εκείνο τον καιρό ήρθαμε εμείς από το στρατό. Αναγκάστηκε ο Μαργιαζίνης ο Μασκαράς. Έτσι τον φωνάζαμε. Και η Χούντα να φιλευθεροποιήσει το καθεστώς. Είχαν τσιμπήσει μερικοί. Και η αριστερά ένα κομμάτι. Στη φιλευθεροποίηση. Να είναι δηλαδή από πίσω η στρατηγή και οι μαριονέτες πολιτικοί μπροστά. Έκτος το ανέτρεψε αυτό το Πολυτεχνείο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Διότι την ίδια στιγμή η αυτοοργάνωση που σας είπα σε κάθε σχολή, πέρα από τις κουβέντες που ήταν σχεδόν διαρκείας, ξεκινάει, ρε παιδί μου, να φτιάξουμε συντονιστική επιτροπή. Δύο εκπρόσωποι από κάθε σχολή. Και ανακλητή, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Να δίνει το λογαριασμό στους άλλους από κάτω. Δημιουργείται η συντονιστική επιτροπή, που δεν είναι μία, τρεις κάναμε. Αφού ήταν άλλα πρόσωπα κάθε φορά και όλα τα ίδια κάθε φορά. Και λέμε τώρα τι κάνουμε. Του μπήκες από εδώ, του μπήκες από εκεί, συνθήματα. Δέστε, γράφαμε στα αυτοκίνητα πάνω, στα τρόλεϊ. Αλλά η φωνή μας δεν έφτανε παραπέρα. Δηλαδή ζούσαμε μια μοναξιά στο κέντρο της Αθήνας. Μας κοιτάει ο κόσμος απερίεργος όπως πάντα κοιτάνε τους νέους. Και σήμερα, και τότε και πριν και αύριο. Γιατί ο νέος είναι εν δυνάμει το εξαγγελμένο παιδί. Λοιπόν, τελειώνω εδώ. Γιατί άμα είναι τα πράγματα έτσι, θα κάνω κουβέντα. Δεν έχω κανένα. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτή η αυτοοργάνωση έγινε άμεση δημοκρατία και δεν θέλετε υπερβολή να πω ότι πιστέψαμε τόσο πολύ που ακόμα και η τοπία βρήκε τον τόπο της εκεί μέσα. Ο ραδιοφωνικός σταθμός έσπαξε την μοναξιά. Ήταν όπλο δικό μας. Είχα πλήρη επίγνωση και εγώ και η ΑΕΚ. Και όταν ήρθαμε, εγώ μόνο ήταν σε άκουγα στρατιωτικά. Από εκεί πάνω που λέγανε κατευθείαν εκεί. Εκεί βρήκα και τους άλλους.
η διαδικασία που είπε, η διαδικασία που είπε ο Τέλης. Ήταν πράγματι για μένα από το 69 και μετά. Εκεί που νομίζαμε τελειώσαμε, να εξωτή, να βασανιστήρια, να στρατηγικία. Οι φοιτητές παρέες, οι έρωτες μεταξύ μας, το σκοτάδι, δεν ήταν για μας. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, ένα τρίτο χρόνος. Είχαμε ανάγκη για το ψωμί. Σιγά, ακόμα και οι γονείς μας μπορούσαν να μας ταΐσουν. Ήταν το δικαίωμα μας η δουλειά. Η παιδεία και τότε. Και τώρα και αύριο ήταν υπό τον έλεγχο του. Αν δείτε πώς την. Οι καθηγητές μας, η καθηγητή ήταν. Μας πήγαν να μας διαγράψουν οι 12 της εμπορικής, βγάλαν μια ανακοίνωση. Δεν ήταν έτσι απλά τα πράγματα. Αλλά για μένα το πιο σοβαρό είναι ότι χρεώσαμε το Πολυτεχνείο με τρεις κατηγορίες. Ότι φέραμε τον Ιαννίδη. Που, αν δείτε, έχω και χαρτιά και την εφημερίδα και στο τελευταίο βιβλίο έχω και τα πρόσωπα που συνεδριάζανε 2 μήνες πριν για να κρεμίσουν τον Παπαδόπουλο. Η ατμόσφαιρα ήταν πάλι η μέσα αυτή. Όπως και σήμερα. Αυτή η βαρβαρότητα. Αυτό πήγαν να το αποδώσουν και εμείς φέραμε τον Ιαννίδη. Λέει και το Κυπριακό πρέπει να μας χρεώσουν. Γιατί έγινε το βασικό κομματικά του. Για όλα αυτά είναι το Πολυτεχνείο. Και για τη μεταπολίτευση μας λέει. Φταίει το Πολυτεχνείο. Αν δεν βλέπετε τη φωτογραφία του Μπιζίνη να αρχίσει το γραμμαλί, αυτό δείχνει την μεταπολίτευση. Δεν βλέπετε που κάνει 17 Νοέμβρη εκλογές. Απάνω τα ανήμερα. Και μαλώνανε πάλι οι ίδιοι ρε παιδί που μαλώνανε εκεί μέσα. Αν θα το κάνουμε ανήμερα ή όχι. Εκεί πήρα πάλι την απόφαση να το κάνουμε. Και όχι μόνο να το κάνουμε. Να μην πάμε στην Αμερικανική Πρεσβεία. Να πάρουμε τηλεφόρο να ξέρεις να πάμε στη Σαριανή. Με το σύνθημα Άμελα Πολυτεχνείο. Αποδίδοντα φόρου τιμή στου 200 Κεσαριανοί. Δεν έμειναμε στο παρελθόν. Αν εγώ δεν ήθελα να γίνει κακία στα σχολεία, που πηγαίνω κάθε χρόνο και τώρα δεν προλαβαίνω. Και όχι εγώ και άλλα παιδιά, γιατί τα παιδιά δεν πάνε. Α αποκρουσταθούν κάτι που δεν ζήσανε. Και αυτό είναι ελπίδα για το μέλλον. Να μαθαίνουν, παιδί μου, εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο, σαν να ξέρω ότι είναι το Πολυτεχνείο. Παιδιά, του δημοτικού σου λέω. Μαθαίνουν το Πολυτεχνείο, μπορεί να το ξέρουν. Ας ακούν τον Ισταλό, γιατί να μην είμαι και εγώ εκεί, να μην είχα γεννηθεί. Δηλαδή, μας ξεπέρασε το Πολυτεχνείο, αυτή είναι η δύναμη του. Έγινε σύμβολο, είναι ένα ιστορικό γεγονός που δεν μπορούν να το διαγράψουν, αλλά είναι και σταθμός αναφοδιασμού για τη συνέχεια του αγώνα, γιατί να συνεχίσουν από εκεί που δεν μπορέσαμε να φτάσουμε εμείς, να ξεπορτωθούν και τα βαρύδια. Δεν είναι τη ώρα να σα πω τι γινόταν με ποιου σε αυτό το τελευταίο βιβλίο που έβγαλα. Δεν ήθελα να τα πω. Αλλά μου προέκυψε σαν ανάγκη. Δεν πάει στο διάλογο. Γι' αυτό και τον τίτλο ήταν διάλογο να πεθάνω. 9 του μηνός θα ήμασταν εκεί. Θα το παρουσιάσω εκεί και με πρόσωπα και γεγονότα. Γιατί πλακώθηκα με τον Παναγιώτη, με τον Δημήτρη, γιατί έπρεπε να φύγουμε και να κάνουμε διαδήλωση στο Σύνταγμα. Γιατί δεν ήμασταν έτοιμοι να συγκρουστούμε άμεσα με τη Χούντα, με πιάσανε από εδώ από εκεί. Μέσα στα θέατρα να φύγουμε. Αντιεφαίοι ήταν αυτοί. Και όταν πάω πάνω στην τουριστική να δούμε τι κάνουμε τώρα, είχε πάει από πίσω τον Πενάρη. Να του πει σα καπελώνουν οι αριστεριστές. Και του είπα, τι έγινε παιδιά. Δεν με καταλάβω το σταθμό. Γιατί είχε φύγει από τα φοιτητικά τμήματα. Έβαλα σκοπιά απ' έξω. Δεν κάνω πλάκα τώρα έτσι. Πρέπει να υποθούμε να τα ξέρουμε. Γιατί δεν είναι όλα ρόδινα. Και μέσα στον αγώνα, ακόμα και από τις αντιθέσεις μας, ενώντα βγήκε. Πέρα από το ότι μας είπανε και το μετανιώσαμε στον Τράγκ, το Φλεβάρι, με το 8 φίλος της Ασφαλιστικής, 300 προδοκάτες που κατεβήκαμε κάτω, του Ρουφλοχάλη πάνε, βγάλανε και γαφιά το διαλύσιμο. Δηλαδή αυτά δεν περνάμε έτσι, η νοοτροπία είναι εγκληματική. Και αριστερά πάσχει από αυτά τα αρρώστια. Και αυτοί ακόμα συνηθίζουν. Διαμορφώθηκε ένα πολιτικό υποκείμενο. Δεν εξελίχθηκε. Αυτά που είπε ο Τάκης είναι λίγα, αλλά και υπερβολικά. Η ομάδα λοιπόν εκεί πέρα είχαμε συνέστηση ότι δεν μπορούσε να μας καλύψει η παραδοσιακή αριστερά. Και έτσι ξεπεράσαμε και την δάκρυνα της αριστεράς. Το ότι δεν διαμορφώσαμε και εξακολουθούμε να παλεύουμε γι' αυτό, αυτό το πολιτικό υποκείμενο με την έννοια. Γιατί ο λαός ήταν μαζί μας εκείνο το πρόβλημα. Ενώ εγώ τους έβριζα και έλεγα πώς είναι να το ανακοινάσετε.
όταν φορτώνουν τα παιδιά σας, δεν κοιμόντουσαν. Ακούγανε και το σταθμό γιατί ήταν, δεν μπορούσαν. Και εκείνη τη στιγμή δεν μείναμε στα πέριξη του Πολυεθνείου. Σε όλη την Ελλάδα και όταν πήγα στην Αυστραλία, μιλήσα όλο το παπά πίσω από την Ρωσία ακριβά. Τι έκανα, ρε. Λυσάκουγα δύο ώρες από το ραδιόφωνο με μη κεντρά, αλλά ξαδέλφω μου, φανταστείτε. Τότε το γεγονός που ξεπέρασε τα όρια και της Ελλάδας και όπου έχω πάει και ρωτάνε και υπάρχουν και από το 68 που δεν μπορώ να τον συγκρίνω, αλλά και όταν έκανα ένα ντοκιμαντέρ για το 68 μου λέγανε αχ, να είχαμε και εμείς σταθμό. Λέω, εσείς είχατε όλους τους τύπους, τα ραδιόφωνα, οι εφημερίδες, ό,τι είναι η δική μας φωνή. Η δική μας φωνή, αν πάρει τη διάσταση και την αξία που έχει, μπορεί να τρεπίσει και τους τύπους. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Παπαδρίκο. Το λόγο έχει η Κατερίνα Θαΐδου. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να μιλάς για το Πολυτεχνείο μετά από τη φωνή του Πολυτεχνείου και μετά από τους γνωστές του Πολυτεχνείου που τα προσωπικά τους βιώματα έχουν τεράστια δύναμη σήμερα. Αλλά νομίζω ότι κρατάμε αυτό που είπε, που είπαμε και οι δύο διοικητές, ότι στην πραγματικότητα αυτό περιγράψανε, ότι στην πραγματικότητα το Πολυτεχνείο δεν ήταν μία στιγμή, δεν ήταν μόνο οι μάχες αυτών των τριών ημερών, το τι σημαίνει η κατάρρευση, αλλά ήταν μία μάχη, η προσπάθεια που να γίνει το Πολυτεχνείο, θα λέγω, το να κρατηθεί το μήνυμα του Πολυτεχνείου ζωντανό, ήταν μία διαρκής μάχη ανάμεσα σε αυτό που έλεγε η αριστερά της Επανάστασης και η αριστερά της Μεταρρύθμισης. Αν το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι ότι η κοινωνία αλλάζει με εξελίξεις, ότι η κοινωνία αλλάζει με το μαζικό κίνημα, τη μαζική αντίσταση, και όχι με κοινοβουλευτικές μανούβρες, με ομαλόπιτα, με διαδικασίες μέσα από το κοινοβούλιο, αλλά μέσα από τη δράση των απλών ανθρώπων, γιατί για μένα αυτό αφαιρεί ως μήνυμα του Πολυτεχνείου, χωρίς να έχω συμμετάσχει σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι αυτό το μήνυμα είναι ένα μήνυμα που το κρατάμε ζωντανό σε κάθε απεργία, σε κάθε αντιφασιστικό συναντητήριο, στους αγώνες που γίνονται παγκόσμια για την ελληνική στην Παλαιστίνη, σε κάθε κατάληψη που κάναμε είτε σαν μαθητές είτε σαν φοιτητές και συνεχίσουμε να κάνουμε, πάντα το μήνυμα του Πολυτεχνείου είχαμε στο μυαλό μας. Και αυτό είναι και το νόημα του να συζητάμε σήμερα. Το τι σήμερα όμως, το πώς κατάφερε να γίνει το Πολυτεχνείο και το πώς εξελίχθηκε σε αυτό που εξελίχθηκε, σε ένα τεράστιο πολιτικό γεγονός που γκρέμισε την δικτατορία, σε ένα γεγονός του μαζικού κινήματος, δεν ήταν δεδομένο ότι θα συνέβαινε από την αρχή. Τα έβαλε και οι σύντροφοι. Ήταν μια διαφάνεια ανάμεσα στη γραμμή της αριστεράς της μεταρρύθμισης και της αριστεράς της επανάστασης. Αυτό δεν ήταν μια θεωρητική διαφάνεια, δεν ήταν μια συντήρηση που γινόταν στα μητέρα που ήταν και απαγορευμένες άλλωστε, αλλά είχε συγκεκριμένα διατάφτα όσον αφορά το ίδιο το Πολυτεχνείο. Το συγκεκριμένο διατάφτα, τα συγκεκριμένα διατάφτα τι σημαίνανε. Θα γίνει η κατάληψη, θα κρατηθεί ή θα πάμε σε συνταγμένη υποχώρηση. Θα περιοριστούμε σε αυτή την αιτήματα ή θα πει το ζήτημα κάτω η Γούντα, κάτω η δικτατορία, επανάσταση, θα γίνει τα Ελλάδη. Θα κάνουμε εργατική συνέλευση. Κάναμε εργατική συνέλευση, λέγοντας στο στην Πολυτεχνία. Θα βάλουμε ζήτημα για την απεργία, για να πέσει η Γούντα, έγινε. Θα κερδίσουμε ότι αυτή η κατάληψη θα γίνει μια εργατική, μαλαϊκή εξέλιξη ενάντια στην Κούτα. Κερδίθηκε. Ήταν μια μάχη που έδωσε ο κόσμος του Πολυτεχνείου με τον αέρα και την ριζοσπαστικοποίηση που καλούσε από τον Άγιο της Λαυτόριο ότι σήμαινε η ριζοσπαστικοποίηση εκείνων των εποχών, που συνάντησε
την τετουαμή εκεί την περίοδο, όταν οι οργανώσεις του ΚΟΠΕ, του ΚΟΠΕ εσωτερικού έβλεπαν πολύ θετικά, αν δηλαδή ο ΚΟΠΕ εσωτερικού είχε συμφωνήσει τις συνέργειες ενάστασης τις εκλογές που υποσχόταν την κυβέρνηση Καρτεζίνη, έβαζε τον κάθε κουδοδημοκρατία, όπως έλεγε η Μάνη Περίοδο. Έλεγε καμιά υποχώρηση στους αυτούς μάλλον καθόλους. Έλεγε ότι η Χούντα θα πέσει το ονομαστικό κίνημα και αυτή η γραμμή κέρδισε μέσα στο Πολυτεχνείο. Και δεν ήταν μόνο το Πολυτεχνείο. Ήταν όλη αυτή η διαδρομή των τελευταίων 50 χρόνων. Ακόμα και μετά το Πολυτεχνείο, όπως είπε ο Μίσος ο Καφρίστος, υπήρχαν και κάποιες αριστεράς που λέγανε ότι ήταν λάθος. Ότι γυρίσαμε εκεί που είμαστε το 67. Το ότι στην πραγματικότητα δεν πρέπει να μιλάμε και πολύ, δεν πρέπει να βάζουμε και πολύ προωθητικά αιτήματα από εδώ και πέρα, γιατί μπορεί να καταράσουμε και τους αστούς, μπορεί να ξαναγυρίσουμε πίσω στην δικτατορία. Και όταν η αριστερά υποδέχονταν τον Καραμαλή με το σύνθημα «Η Καραμαλής η Τάνς», και όταν ο Καραμαλής στην πρώτη διαδικασία του Πολυτεχνείου, όπως έλεγε και ο Μίτσος, έβαλε εκλογές πάνω στις 17 του Νοέμβρη, ήταν και η επαναστατική αριστερά μαζί με τις επιτροπές των φοιτητών, που έβαλαν ότι όχι, αυτή η κουβέντα θα γίνει και θα πάει στην Κεσαριανή. Και συνεχίστηκαν. Αυτή η καμπάνια συνεχίστηκε. Συνεχίστηκε το σχολείο σήμερα το κλίμα της μεταπολίτευσης. Μάθηκε να διαχούν τα νομοστασιακά σωματεία κόντρα στις προσπάθειες του ΚΚΕ να πει εμπόδιο στη δημιουργία των συνδικάτων μέσα στους χώρους δουλειάς. Να κρατηθούν οι κρατικές ομοσπονδίες για να μπορεί να ελέγχει το εργατικό κίνημα. Ήταν οι κριτικές καταλήψεις του 78 και του 59 ενάντια στο νόμο πλαίσιο του Καραμαλή, οι καταλήψεις διαρκείας, οι καταλήψεις του Κοινίου, οι οποίες συνάντησαν την καταστολή ακόμα και από τα Κνά, που ήταν ανακατάληψη του Κοινίου για να σπάσει το κύμα των καταλήψεων διαρκείας εκείνη την περίοδο, που κατάφερε να νικήσει. Ο Καραμαλής πήρε πίσω εκείνο το νόμο πλαίσιο χάρη στο κύμα των καταλήψεων. Ήταν το Πολυτεχνείο του 80. Ένα πολυτεχνείο που είχε απαγορευτεί, ήταν το πρώτο πολυτεχνείο που είχε απαγορευτεί να πάει στην Αμερικάνικη πρεσβεία. Και ήταν η πρωτοβουλία των οργανώσεων της επαναστατικής αριστεράς, πέντε οργανώσεις της επαναστατικής αριστεράς, μαζί με τις φοιτητικές καταλήψεις που είχαν πάρει απόφαση ότι η πορεία θα πάει στην Αμερικάνικη πρεσβεία, που συγκρούστηκαν με τα ΜΑΤ, έσπασαν αρχικά τις αλυσίδες της αστυνομίας, συγκρούστηκαν με τα ΜΑΤ, αντιμετώπισαν τις άντρες και σε αυτούς χρωστάμε, είχε εδώ και τους δύο μικρούς, τον Κουμπί και την Καραλοπούλου, αλλά σε αυτή την πρωτοβουλία χρωστάμε ότι σήμερα 50 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο, αυτή η πορεία έχει καθιερωθεί ότι θα πηγαίνει στην Αμερικάνικη πρεσβεία και θα βάζει το ζήτημα κάτω ο υπερεαλισμός και πλέον συνδικά στο πλευρό της Παλαιστίνης. Στην πραγματικότητα, μέσα από αυτές τις μάχες είναι που χτίστηκε και η επαναστατική αριστερά. Μια επαναστατική αριστερά που δεν την λέμε επαναστατική γιατί είχε προωθημένα αιτήματα, αλλά γιατί μπορούσε να συνδέεται με τα κεντρικά ζητήματα που πάλευε η εργατική σε εκείνη την περίοδο, να συνδέεται μαζί με την πλειοψηφία της εργατικής τάξης, να παίρνει τις πρωτοβουλίες και να ενώνει τον κόσμο πάνω σε συγκεκριμένους στόχους και συγκεκριμένα αιτήματα. Αυτό το μήνα είναι που κράτησε ζωντανό η ΟΣΕ, αυτό το μήνα είναι που κρατάει ζωντανό και σήμερα το ΣΕ. Δεν ήταν μόνο η μάχη της δεκαετίας του 70 και του 80. Ήταν το τι σημαίνει η σύγκρουση με τις εθνικιστικές και τις πολιτικές εξορίξεις, τις άκουσες τάξεις και τα μακεδονικά συναλληλτήρια, στο όνομα της Μακεδονίας, το τι σημαίνει η δίκη της ΟΣΕ, το τι σήμαινε ότι η στήριξη στον αγώνα της ΕΑΣ, την απεργία διαρκείας της ΕΑΣ ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των λεωφορείων, η μάχη της ΟΣΕ ήταν να κάνει κέντρο της συμπαράστασης στους πέντες της ΟΣΕ που είχαν κάνει το βιβλίο για το Μακεδονικό και τους έδραναν στα δικαστήρια. Ήταν συγκλονιστικό να βλέπει τους απεργούς της ΕΑΣ να στηρίζουν τη μάχη για να διαστηρίζουν τους πέντες της ΟΣΕ. Ήταν η μάχη της δεκαετίας του 90 για το αντιρατσιστικό. Όταν ήταν η πρώτη Αλβανή μετανάστε στην Ελλάδα και ήταν τα πρώτα προγκρόμ της κυβέρνησης του Μητσοτάκη, του Παπά, και ήταν το πρώτο νόμο που έλεγε
ακολούθησαν επιθέσεις απέναντι σε κόσμο της αριστεράς και να μην ξεχνάμε που βρίσκονται οι ρίζες της ΚΕΦΑ και να μην ξεχνάμε που βρίσκονται οι ρίζες του αντιφασιστικού κινήματος και πώς μπορούμε σήμερα να μιλάμε ότι έχουμε κατακτήσει να βάλουμε τους φασίστες στη φυλακή. Οι μάρτες ενάντια στο σεξισμό, αλλά και οι μάρτες για το δυνάμωμα του αντιφασιστικού κινήματος, οι μάρτες για να φέρουμε τα μηνύματα του αντικαπιταλισμού, το Σιράτσι, η Γένοβα, όλα αυτά. Νομίζω ότι να τελειώσω, όλα αυτά τα 50 χρόνια έχουν αναδείξει το ότι το κίνημα χρειάζεται να προχωρήσει, ειδικά σήμερα μέσα από αυτή την πολυκρίση του καπιταλισμού που καταστρέφει, το περιβάλλον της ζωής, της ζωής μας και το μέλλον μας. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα 50 χρόνια του Πολυτεχνείου, από το Πολυτεχνείο, έχουν αναδείξει ότι η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, όπως λέει και το σύνθημα. Μαζικό κίνημα, μαζικός αγώνας, επαναστατική αριστερά δυνατή, που σήμερα έχει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη, ακόμα μεγαλύτερες ρίζες, για να κάνει αυτό που λέει και ο Μίτσος, να τελειώσει, να ολοκληρώσει αυτό που δεν καταφέρει να ολοκληρώσει το Πολυτεχνείο. Να γκρεμίσει το σύστημα που γεννάει πούντες, φασισμό, ρατσισμό και γενοκτονίες σαν και αυτά που γίνονται στην Παλαιστίνη. Ευχαριστούμε και την Κατερίνα. Πριν δώσω το λόγο στον σύντροφο τον Πάνο, να σας υπενθυμίσω ότι κυκλοφορούν σύντροφοι και συντρόφισσες με χαρτάκια στους διαδρόμους. Όποιος θέλει να ρωτήσει ή να αντιμετωπιστεί, να πάρει χαρτάκι για να δηλώσει την παρέμβασή του στη συζήτηση. Με το λόγο στον Πάνο. Εντάξει. 50 χρόνια τώρα καμιά επένδυση του Πολυτεχνείου δεν είναι απλώς ένας επενδυακός γεωπραγμός. Προφανώς αυτό ισχύει και τώρα, ακόμα περισσότερο, επειδή είναι 50 χρόνια που περάσανε γρήγορα. Περάσανε γρήγορα και αυτό είναι κληρονομιά του Πολυτεχνείου. Αν δεν ήταν το Πολυτεχνείο που καθόρισε όλη τη συνέχεια, δεν θα ήταν τόσο γρήγορο το πέρασμα για κανέναν, ούτε για τους παλιούς, ούτε για τους καινούριους. Έχουμε κρατούμενα από το Πολυτεχνείο που κάθε φορά προσπαθούμε να τα αναδείξουμε και αυτό ισχύει και σήμερα. Πρώτο κρατούμενο, η δύναμη του μαζικού κινήματος της εργατικής τάξης και της νεολαίας όταν μπαίνουμε σε κίνηση. Είναι γραμμένο με μεγάλα γράμματα πάνω στο Πολυτεχνείο αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να οι νεότεροι που δεν έχουν άμεσες εικόνες να δουν μια φωτογραφία και να μην είναι αποτυπωμένοι σε αυτή τη φωτογραφία ακριβώς αυτή η διάσταση. Τι σημαίνει εξέγερση, τι σημαίνει ότι φτάνουμε στο σημείο να γίνονται τέτοια ιστορικά γεγονότα. Σημαίνει ένα κύμα ριζοσπαστικοποίησης διεθνών διαστάσεων. Γιατί η έμπνευση, τη φωτογραφία με την πύλη του Πολυτεχνείου που λέει Ταϊλάνδη. Ένα μήνα πιο πριν είχαν βγει οι φοιτητές στους δρόμους της Μπαγκόκ, ξεσηκώσανε τους εργάτες και γκρεμίσανε τη δικτατορία. Ένα μήνα πριν από το Πολυτεχνείο. Φοβερή έμπνευση. Και η Ταϊλάνδη, αρχές Οκτώβρη, ένα μήνα μετά από το πραξικόπημα του Πινοτσέτ που είχε νίξει την τυχηλή στο αίμα. Τρομερές εικόνες, τρομερές διαδικασίες που ξεσηκώσανε ουσιαστικά κομμάτι του μακρόσιου του Μάιου του 68. Έτσι, για να μην ξεχνάμε το ότι και αυτές οι εικόνες ερχόντουσαν. Κάτω είναι η έκθεση που θυμίζει, ας πούμε, την κατάρρευση της νομικής και έχει τις εφημερίδες της εποχής λίγα χρόνια πιο πριν, το 1970, τι γινόταν στους κινηματογράφους με το Φράουλες και αίμα, τι γινόταν για το Woodstock. Όλο το κίνημα ουσιαστικά περνούσε
και τροφοδοτούσε την οργή για τις συνθήκες της δικτατορίας. Και άρα το πρώτο κρατούμενο είναι αυτό, το υποκείμενο, ο πρωταγωνιστής. Η εργατική τάξη σε διεθνή κλίμακα που κάθε βήμα ριζοσπαστικοποίησης περνάει, σπάει τα σύνορα, εμπνέει, ξεσηκώνει, δίνει στους αγωνιστές ουσιαστικά να παίρνουν δύναμη και να το αντιμετωπίζουν. Αυτά είναι πολύ σημαντικά κρατούμενα, γιατί ξέρετε τι κοιμότανε ο κόσμος στην περίοδο της δικτατορίας. Είναι ένα παραμύθι το οποίο υπήρχε. Αναφερθήκανε οι σύντροφοι ότι χρειαζόταν να το αντιμετωπίσουμε. Μέχρι που να φτάσει ότι το Πολυτεχνείο ξεσηκώνει τον κόσμο και βγαίνει στους δρόμους και γίνεται ο χαμός, το κυρίαρχο αφήγημα ήταν το αντίθετο. Άσε μωρέ, τώρα αυτούς τους έχει πάρει ο Ασλανίδης, τα γήπεδα, ο Παναθηναϊκός, το Γουέμπλεϊ. Παραμύθι. Παραμύθι, σύντροφοι και συντρόφισσες. Όπως και σήμερα είναι παραμύθι η όλη η ιστορία ότι το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος κοιμάται. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα ο κόσμος, το πρόβλημα είναι όλοι αυτοί που λένε ότι ο κόσμος κοιμάται. Αλλά στις φωτεινές συνθήκες, τι να σας πω τώρα, να σας πω ότι η επαναστατική αριστερά, τον κόσμο που πήγε στο Γουέμπλεϊ για τον Παναθηναϊκό, τον υποδέχτηκε με προκηρύξεις κάτω η Χούντα και γινότανε ανάρπαστες. Ανάρπαστες. Γιατί και ο κόσμος που πήγαινε στα γήπεδα, δεν πήγαινε για τον Ασλανίδη, πήγαινε γιατί αυτή ήταν η διασκέδασή του. Και είχε μέσα του όλη αυτή τη ριζοσπαστικοποίηση που βγήκε μόλις ήρθε η αφορμή και η ευκαιρία. Ποιος ήταν ο πυροδότης, η νεολαία, το φοιτητικό κίνημα. Και αυτό σε διεθνείς διαστάσεις. Και στο Παρίσι το Μάιο του 68 οι φοιτητές βγάλανε την εργατική τάξη στους δρόμους και στην Ταϊλάνδη το ίδιο έγινε και στην Ελλάδα το ίδιο έγινε. Ο συνδυασμός, ο πυροδότης και το υποκείμενο, το ιστορικό υποκείμενο της ιστορίας που αυτές τις εμπειρίες τις εσωτερικεύει και τις μεταφέρει σε εκρήξεις, σε εξεγέρσεις, σε επαναστάσεις. Παίζει ρόλο το οργανωμένο μέσα σε αυτή τη διαδικασία, την αφόρμητη, που είναι το καθοριστικό. Ναι, το υποκείμενο της ιστορίας είναι η εργατική τάξη και παραμένει. Σήμερα ακόμα περισσότερο από ό,τι όταν ο Μάρξ έγραφε αυτές τις αναλύσεις πριν από 150-200 χρόνια. Ο ρόλος του συγκροτημένου κομματιού της αριστεράς είναι ζωγραφισμένος ανάγλυφα με την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Το ότι για να λειτουργήσει το Πολυτεχνείο σαν κέντρο και σημείο αναφοράς, να γίνει η φωνή που καλούσε τον κόσμο να βγει στους δρόμους, χρειάστηκε να γίνουν επιθετικές συνελεύσεις, χρειάστηκε να συγκροτηθεί η Συντονιστική Επιτροπή, χρειάστηκε και στην εργατική συνέλευση να γίνουν οι αντιπαραθέσεις. Αυτό το στοιχείο, το ότι υπήρχαν ομάδες οι οποίες μπορούσαν και ανοίγανε αυτά τα ζητήματα του πάμε έτσι ή πάμε αλλιώς, είναι απαραίτητο κομμάτι της διαδικασίας και επίσης ήταν μια διαδικασία η οποία δεν έπεσε από τον ουρανό στο Πολυτεχνείο, ήταν ξεκινημένη από πριν. Προφανώς ισχύει για τις άλλες χώρες, αλλά ισχύει και για την ελληνική περίπτωση. Δεν πέσανε από τον ουρανό αυτές οι ομάδες. Είχαν τις στηρίζες τους στα Ιουλιανά του 1965. Πέτρουλας. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Μετά ήρθε η Χούντα και η διάσπαση του ΚΚΕ και του ΚΚΕ εσωτερικού. Και πλήθος από αγωνιστές της ΕΔΑ και όλες τις πολιτικοποίησεις του 1965 δεν πήγανε ούτε με το ΜΕΝ ούτε με τους ΔΕ και αρχίσανε να φτιάχνουν καινούργιες ομάδες. Άλλη με έμπνευση από την Κίνα, γιατί η Κίνα τότε ήταν πολιτιστική επανάσταση. Ο Μαοισμός είχε τεράστια επιρροή. Ο Χρήστος Μίστης, ΕΚΕ, Οργάνωση Μαριστών Ελληνιστών Ελλάδας, ο Τζέας,
ρεύματα ουσιαστικά που υπήρχαν και βρήκανε τη δυνατότητα, βρήκανε ακροατήριο. Και όχι μόνο με αυτά. Με τον σχισμό. Ώρα της αλλαγής λεγόταν το δυνατότερο κομμάτι του τροτσκιστικού τότε. Βάλεις ο Δούζας, το χάσατε πριν από κάνα δύο χρόνια. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία, επαναστατικές σοσιαλιστικές ομάδες, Κοροβέσης, Γιώργος Μότσης, αντιπαραθέσεις, πού πάμε, με τον δρόμο του Γκεβάρα, με τις βόμβες, ή να χτίσουμε μαζικό κίνημα. Όλα αυτά λειτουργήσανε για να φτάσει να υπάρχει η οργάνωση Σοσιαλιστική Επανάσταση και να αρχίσει να παίζει ρόλο μέσα σε αυτή την ιστορία. Μικρή ομάδα, μικρότερη από τα άλλα ρεύματα, αλλά όμως η συμβολή είναι γραμμένη με μεγάλα γράμματα. Έπαιξαν ρόλο αυτές οι ομάδες, αυτός ο προσανατολισμός, η επαναστατική αριστερά, στο να γίνουν τα μεγάλα βήματα και να δημιουργήσουν αυτό το ρεύμα. Προφανώς δεν ήταν εφαπάς. Ήταν ένα ρεύμα που την κληρονομιά, να το πούμε έτσι, του Πολυτεχνείου, χρειάστηκε να την παλέψει ξανά και ξανά τα επόμενα χρόνια, γιατί η στρατηγική επιλογή που μπήκε στο Πολυτεχνείο δεν ήταν εφάπαξ. Συνέχεια ερχόταν και ξαναρχόταν. Και το καλοκαίρι του 1974, Καραμαλής και Κάμις, ήταν ακριβώς το ίδιο δίλημα, που έλεγε ότι θα πάμε για τις εκλογές του Μαρκεζίνη ή θα κάνουμε εξέλιξη. Και μετά, συνέχεια όλη αυτή η διαδικασία, η οποία έπαιξε ρόλο σε όλες τις μεγάλες στιγμές αυτών των 50 χρόνων. Δεν είναι μια κληρονομιά του Πολυτεχνείου που την έχουμε ουσιαστικά στο μουσείο. Προφανώς δεν είναι στο μουσείο. Στους δρόμους είναι με ζωντανά κομμάτια του κινήματος που δίνουν τις μάχες. Και είναι πολύτιμο κρατούμενο από αυτά τα 50 χρόνια. Και ένα τελευταίο που χρειάζεται να το θυμόμαστε, γιατί όταν ουσιαστικά υπάρχουν περίοδοι κάμψης που υπάρχουν, γιατί αυτά τα 50 χρόνια δεν είναι συνέχεια στα πάνω, είχαν τα πάνω, είχαν και τα κάτω. Όταν έρχονται τα κάτω, αρχίζουν τα διασπαστικά, τα σεκταριστικά και όλες αυτές οι αντιμετωπίσεις, που και αυτά χρειάζεται να πάμε πίσω στο Πολυτεχνείο και να δούμε πόσο λάθος είναι οι αντιμετωπίσεις. Και να μιλάω συγκεκριμένα τώρα για την ηγεσία του ΚΚΕ, που είναι μόνο το ΚΚΕ υπάρχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είναι η βουλημένη σοσιαλδημοκρατία και οι άλλοι τι είναι, ένα οπορτουνιστικό ρεύμα. Δεν χρειάζεται να έχουμε καμία σχέση με αυτά. Και πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό, με χωριστές συγκεντρώσεις. Άλλο την Πρωτομαγιά, άλλο στην πορεία του Πολυτεχνείου, άλλο στην απεργία, αλλού. Στο Πολυτεχνείο υπήρξε ποτέ τέτοια αντιμετώπιση ότι εσείς που θέλετε ανησυχείτε μην προβοκάρουμε τη φιλελευθερωποίηση να πάτε στην Ομική και οι άλλοι να πάμε στο Πολυτεχνείο. Χώρια είμαι. Κάνικος και Σύνταγμα. Πολυτεχνείο και Νομική. Όχι συνδεθήκες υπόψεις. Καθόλου. Μαζί, ενωμένα, ενιαία. Το ενιαίο μέτωπο δεν είναι θεωρία του Τρότσκι. Είναι κληρονομιά του Πολυτεχνείου. Ένα κίνημα ενωμένο νικάει. Ένα κίνημα διασφαλτών δεν πάει πουθενά. Γι' αυτό επαναστατική αριστερά, αλλά με την αντιμετώπιση ότι προχωράμε ενωμένοι για να νικάμε. Αυτό είναι με μεγάλα πράγματα στα 50 χρόνια του Πολυτεχνείου και προφανώς χρειάζεται να το δουλέψουμε πολύ περισσότερο. Έχουμε μια ολόκληρη μέρα με συζητήσεις για να το κάνουμε συγκεκριμένο.
Απλά νομίζω ότι αυτά τα μεγάλα κρατούμενα μας χρειάζεται να τα έχουμε στο μυαλό μας σε κάθε κουβέντα και σήμερα και σε όλους τους αγώνες που έρχονται. Το Πολυτεχνείο ζει, δεν είναι σύνθημα, είναι ζωντανή πραγματικότητα χάρη σε αυτά τα χαρακτηριστικά του. Ευχαριστούμε τους ομιλητές. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Να σας πω ότι ο χρόνος είναι στα 3 λεπτά. Χρειάζεται να είμαστε πολύ αυστηροί με τον χρόνο, γιατί έχουν δηλωθεί πολλοί ομιλητές. Ο πρώτος είναι ο Αλέξης Ματζούκος, ηθοποιός, από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, και να ετοιμάσει την ευκαιρία του Κρήτου. Συντρόφι, 3 λεπτά. Δεν θα κάνω πολύ την ανάλυση, θέλω το παραπάνω από τους συντρόφους, αλλά είμαι από τους χιλιάδες πολίτες. Είμαι από τους χιλιάδες πολίτες που είμαστε από εκείνη με αυτό το γύρο πολύ και κάποια στιγμή τα πόδια μας Ανεξάρτητη φάση μας που ήταν, τα πόδια μας πέσανε, μας πήγανε γύρω από τη σκουλά, εκεί πέρα. Έχουμε περάσει πάρα πολύ ενεργητικό τεχνικό και είναι τα χρόνια. Οπότε, κάτι δώσω τα πρώτα χρόνια μετά την μεταπολίτευση που με κάναμε στο φίλο εκείνη στο Πολυτεχνείο και ήταν πρόσφατα τα 80 και έλεγα μερικά πράγματα από αυτά που είχα δει στο Πολυτεχνείο. Μετά ξέχασε το κομμάτι, ξέχασε το ρομπινίσκο, ξέχασα όλα. Ακόμα και τώρα που μιλήσω στο σύντομο στο Καρδάρα, στην Μόνικα, το πρώτο θα ξεχάσει το ίδιο, γιατί θα πάει στο Βέλγιο. Δεν ήταν το Παναθηναϊκό, σώστε και το Παναθηναϊκό. Αλλά διότι που θα πηγαίνουμε σε ένα άλλο, σε άλλα κράτη πέρα τα οποία τα πιο τελικά σοσιαλιστικά, είχαμε την ευκαιρία που ενάξαμε κάτω η Κούντα, θυμάμαι μόλις ξεχάσαμε τα σύνορα και πήγαμε στην προσλαβία του που ήταν μια πόλη που λέγεται Πεσπατάνια. Εκεί πέρα εδώ έχω ότι η προπαγάνδα για την αδερφή που ξέρει στο πιατή που είναι ο πολύ καλό Χριστό, μα πέσε ένα θεοδωράκι, είναι το Νέσο. Τώρα όμως μιλάω, δεν θα πει αυτό, το βιβλίο ήρθε και έρθει και θα σε εξηγήσω. Προχτές ήμουν στο Υπουργείο Πολιτισμού Υποδή και στο Δραστή Γραμματισμό στο Λόρι να αποφασίσουν τι θα γίνει με την τάγα που του φέρνουν την γραμματική σχολή για τα πτυχία μα και μας κλπ. Στο Υπουργείο Πολιτισμού και έτσι ήθελα να πάω παρέα και μου άμεσα ένα παράδειγμα. Την ώρα που πάω στο πάρκο, ξέρω ότι έχω συντρόφιμη να πει το δοκέ που είναι μέσα στο Πολιτεχνείο. Ενεργόμενος, γιατί είμαστε μέσα στη μία οργάνωση για την εθνική έλευση του ΟΤΣ και ΔΕΔ. Και το βλέπω και την κοιτάει ένα λίγο και μου λέει ένα σαφώ συνεχώρησε. Πάω εκεί πέρα να δει ο τύπο ποιο είναι ο Πολιτεχνείο, αλλά μου λέει ότι δεν θέλει. Δεν έχω το μήνυμα. Κάτσε εδώ πέρα να δει ένα κάτι σόλα. Κάτσε εδώ πέρα να δει ένα ένας δημοσιογράφος, πώς το λένε με κάνω, το Δημήτρης Ελιανόπουλος. Λοιπόν, είναι το ρε σύντορα, τι να σου πω τα πρέπει να πω στο κύριο Πολυτισμό, το ξέρω να κάνει όλα. Όλα το 72 καθεπάνω και ένα στρατικό δάκο, ο οποίος θα έκανε σημαντικό, συνήθει της μάνας μου, που είναι αυτό και έγινε, και κυβερνώνουμε ένας θεός. Λοιπόν, μετά από 13, πάω στα Γιάννη, να φέρω τα Γιάννη, τη Ισπανική Επάθηση, έχουμε στην Αθήνα. Το κύριο να πεθαίνω από το Λόρι, πήγαν μέσα από το Λόρι, που ήταν 3-4, που είχαν φτάσει στις ώρες της Ελλάδας. Δεν μπορώ να πω τώρα. Μη κάτσε και πέρα αυτά και θα πέρα να πάω σώμα και πώς είναι σαν σημαντικός και πώς είναι την εκράνη πριν από το κύριο Ευρωκαρτήριο και πήγαινε πέρα μετά το κάτσε που μετά άφησα οι ολομίες είναι ένα θυμά. Τα οποία έχω εδώ πέρα και αυτό ήθελα να σας πω, αλλά δεν έχω κάτι να πω. Και πάση το σημερινό του Πολυτεχνείου εγώ ήμουν σε Έμινα και είχα πει ότι είναι μια συναντήρια του Μαρκού, που πήγαν οι φοιτητές, πήγαν οι ευκαιρίες, πήγαν οι φοιτητές, αλλά του Μαρκού δεν έχω για να κάνουν διακρίνηση για να τους σε
είναι ένας αυτός περιπόλου, έρχεται στους αυτός και ήθελα να γράψει ξαφνικά γράψει τις προλογικά καθήσεις που λένε ότι είναι φορναδία αναστικός. Πάμε να μετάω, λέω, δεν είναι μετά, καθήκη, φύγε. Φέρνει από πώς θα κουτάει ο Αϊρών. Το κουτάει ως τις πρέντες αγκάρες, λέει ότι πέσα με το χαρός και γράψει. Το πρωί στην αναφορά, το κάνει ο Ισαλπάνο και ο Λοκό. Ανεβαίνω πάνω, μου λέει, αυτό μας το πράγμα σου, όχι, αό, που είναι ο καθένας της αντίον μας. Και ένα φυσικά του πλάσης στο Πολιτείο και με διέμουν και με στην Αυρώνη. Τα έκανα την τιμή μου, γράψε, έσπα, έγραψα πέντες, μαζί με τα γραμμή, όπως ήταν το Μαγκός, μέσα στα καλιά έσπα. Λοιπόν, την μέρα του Πολυτεχνείου, εγώ είχα άδεια, ήμουνα στο σύνδι. Μα δεν ήμουν την γέννη του Πολυτεχνείου, φεύγω από την Αγγλία, από την Αγγλία και πάω στο Πολυτεχνείο με ρουλιά. Ήταν τετάρτη, πολλοί σαντιτές, την γυναγόντουσα εκεί πέρα. Και μιλάτε με προκλήσεις, τις οποίες μας φέρνουν μέσα στο Πολυτεχνείο, που λέγανε οι προκλήσεις της Ρέντης της Βάρνης Απαπρίς, που λέγανε ότι τους ομιτές που λέγουν για εσάς, κάποιοι που δεν έχουν να τώρα τους πάντα αυτά. Κάποια στιγμή αφήνουμε μέσα στο Πολυτεχνείο ότι πρέπει οι συμμετεχνοί να γυρίσουν στους μονάδες τους. Ο Ισμένος θα πρέπει να πάρει στο Πολυτεχνείο, τους είπαν να πούνε. Γιατί μπορεί να είναι λίγο πιο εξήγηση. Πάω λίγο να πούνε, γιατί δεν το πέραμε τα πράγματα. Αλλά δεν είναι αυτά, είναι εδώ. Θα πω στην Ελλάδα, θα σου το δώσω και θα σου το δώσω και θα κάνω εγώ τα πολιτεία σου. Λοιπόν, και πάω πέρα να φύγει και πάω στη μονάδα μου. Πέρα και λοιπόν, μόλις πάω στη μονάδα μου, καθένα μετά την Πολυτεχνική 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 με φέρνουν πολυτεχνείο με σχολή. Όπως φέρνουν τώρα δεν έχουμε άλλο το σχολείο και σε όλες τι έχει. Εμάς με τόση κάποια στιγμή έπρεπε να πάμε να φυλάξουμε κάποια αυτή με τους οπτοποτέρες, δεν θυμάμαι εγώ. Με φέρνουν εκεί πέρα, υπεύθυνοι φοιτητές επάνω, εν τω μεταξύ όλοι οι έφυγοι ασφαλιστικοί που μας έδωσαν πήγαν όλοι. Τελειώθηκε το πολυτεχνείο με σχολή και ο Μασάδε είναι μάλλον μας που διαλύει. Πλακώνουν οι φοιτητές εκεί πέρα, φέρνουν από αυτή την υπερήση. Τεράστια ακτινοβολία
αυτής της ημέρας, που πάντα παίζει ένα ρόλο τροφοδοτικό για το κίνημα, είτε παίζει ένα ρόλο αιτίας για να ξεδιπλωθεί το κίνημα. Και το λέω γιατί αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία βρισκόμαστε σε μια περίοδο απεργιακού ξεσηκωμού. Προχτές είχαμε 24ωρη απεργία με μια μαζική διαδήλωση που έβαλε πραγματικά το ξεκίνημα μιας μεγάλης μάχης απέναντι στην κυβέρνηση και το Υπουργείο, που ενώ το σύστημα υγείας βρίσκεται υποκατάρρευση, αυτοί δεν σκοπεύουν, όχι δεν σκοπεύουν, συνεχίζουν αυτή την κατάρρευση. Γιατί τα λέω αυτά. Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση μέσα στα νοσοκομεία, μέσα στην αριστερά των νοσοκομείων, ποιος είναι ο τρόπος να προχωρήσουμε. Και το λέω διότι ενώ υπάρχει ένας ολόκληρος ξεσηκωμός, υπάρχουν οι φωνές που λένε ότι τώρα είναι ανεύθυνο να κάνουμε απεργίες μέσα στα νοσοκομεία μας. Αυτό που προέχει είναι να δούμε με όσα έχουμε να φροντίζουμε τους αρρώστους μας. Τώρα αυτό που προέχει είναι να δούμε πώς μπορούμε να συγκροτηθούμε και πάει λέγοντας. Και είναι μια συζήτηση πραγματικά που η συζήτηση του Πολυτεχνείου την ξαναφέρνει στο τι σημασία έχει να παλεύεις με προοπτική ότι θέλουμε να ανατρέψουμε αυτό το σύστημα που διαλύει την υγεία και πολλά άλλα, και το τι σημασία έχει να παλεύεις με μια αριστερά που λέει να δούμε τι μπορούμε να κερδίσουμε εκεί και εδώ. Γιατί μέσα στα νοσοκομεία αντιμετωπίζουμε αυτές τις συζητήσεις που μας λένε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να απεργήσει γιατί εντάξει τι να κάνουμε, οι βάρδιες είναι πολλές, δουλεύουμε νύχτες, δουλεύουμε απογέματα και πάει λέγοντας. Έχουμε μπροστά μας συντρόφισσες και σύντροφοι 48ωρη απεργία στα νοσοκομεία, 29 και 30 του μήνα. Και είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε καταφέρει να προκηρυχθεί αυτή η απεργία, διότι από τις αρχές του Σεπτέμβρη τα μέλη του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος μέσα στα νοσοκομεία παλεύουμε και επιχειρηματολογούμε γιατί η λύση απέναντι στην κατάρρευση του ΕΣΥ είναι οι απεργίες με διάρκεια. Αν τη δεκαετία του 80 τα νοσοκομεία φτιάχτηκαν με απεργίες που κράτησαν μήνες ολόκληρους, αυτό που λέμε είναι ότι τα νοσοκομεία θα ξαναφτιαχτούν με ένα τέτοιο απεργιακό κίνημα. Εντάξει, δυστυχώς οι ηγεσίες της ρεφορμιστικής αριστεράς λένε ότι αυτά τα πράγματα είναι ακραία, ότι δεν υπάρχει ο κόσμος για να το κάνει, αλλά νομίζω βήμα το βήμα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, αυτό που εμφανίζεται στα νοσοκομεία πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Από το Δαφνί που έκλεισε τις επιπλέον εφημερίες και δεν άφησαν να περάσει η επίθεση του Υπουργείου για να φέρνουν εισαγγελικά, μέχρι το τι έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης που κατέβηκαν 1.000 στους 1.300 του Βενιζελίου, ένα νοσοκομείο που μας λέγανε οι Σιριζέοι που έδωσε ότι δεν απεργεί κανένας από αυτό το νοσοκομείο και κατάφερε να ξεσηκώσει όλη την πόλη. Αυτό λέμε, η προοπτική είναι να έχουμε πραγματικά μια απεργιακή σύγκρουση. Αυτή τη σύγκρουση είναι κρίσιμο το ότι τη στηρίζει η επαναστατική αριστερά. Θέλουμε δυνατή επαναστατική αριστερά μέσα στα νοσοκομεία πραγματικά για να τα πάρουμε όλα πίσω. Για να σημαίνει ότι δεν θα μείνουμε στις διακηρύξεις, αλλά στο εδώ και τώρα το μπορούμε να αντρέψουμε. Σε αυτή την προσπάθεια, η 17 Νοέμβρη πραγματικά είναι κρίσιμη μέσα στα νοσοκομεία. Όλο το επόμενο δεκαήμερο, όλο το επόμενο δεκαήμερο θα γίνουν συνελεύσεις σε όλα τα νοσοκομεία. Θα είναι διπλές οι αποφάσεις. Και για το πώς οργανώνουμε τις 48ωρη και για το πώς κατεβαίνουμε την ημέρα του Πολυτεχνείου με τα πανό των σωματείων μας πραγματικά. Για να ενώσουμε τις δύο μάχες, γιατί ναι, μεταρρύθμιση, επανάσταση, ο δρόμος του Νοέμβρη είναι επαναστατικός. Χαιρετίζω αυτή τη συγκέντρωση σε μια ανάμνηση μιας ιστορικής στιγμής, μιας χαρής για το κίνημα του φοιτητικού στην Ελλάδα, το κίνημα το εργατικό, το κίνημα για δημοκρατία, για ελευθερίες, για μια επανάσταση που θα φέρει τα πάνω, τα κάτω, τα φέρει πάνω, τα πάνω κάτω. Αυτό ήταν το Πολυτεχνείο. Δύο-τρεις έτσι, δεν θα κάνω πολύ διαλάβηση, γίνει αυτό. Δύο-τρεις έτσι, δύο-τρεις στιγμιότυπα μεταφέρω από την εικόνα που συμπάθησα εγώ και τις μέρες. Ήμουν στο
σπουδαστής στη σχολή μηχανολόγου ηλεκτρολόγου του Πολυτεχνείου. Και είχα πείμενα στη συγκατάληψη και σε όλη αυτή την ιστορία. Να πω το εξής, ότι βέβαια η σχολή μας είχε πάρει απόφαση την ημέρα τη Δετάρτη στις 15 του μήνα, στις 14 του μήνα, να προχωρήσουμε σε φοιτητικές εκλογές, κάτι που δεν μας επέτρεπε ούτε οι κρατικές αρχές, ούτε η Χούντα βέβαια, και δείχνουν να προχωρήσουμε χώρα με τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις του Μαρκεζή. Και όταν μάθαμε, ήταν μια τεράστια συνέλευση, πέντε από τους ίδιους περίπου φοιτητές της σχολής να είμαστε γύρω στις 400 άτομα μέσα σε ένα σπαθί να προκίνει. Μετά από τον κύριο τη συνέλευση, μάθαμε ότι είχε ξεκινήσει ένα είδος κατάληψη χωρίς αυτό να υπάρχει από αποφάσεις των συλλόγων του Πολυτεχνείου. Η απόφαση που πήραμε εμείς μετά από κάποιο στήριξμα που υπέβαλε εκεί ένας συνάδελφος είναι να αποχωρήσουμε συνεδραγμένα, γιατί δεν είχαμε απόφαση για κατάληψη. Πράγματι, φύγαμε όλοι και σε αυτό το συλλόγιο άνθρωποι και περάσαμε από αυτό το κόσμο, μιλώντας από τη μεγάλη τη διεθνική πόρτα της Παρτισίων, φέραμε γιατί μας προεδρεύανε όταν προσπίθηκε να ξεκίνησε την κατάληψη και από το Πολυτεχνείο και από τις άλλες φορές που είχαμε κάνει. Εγώ δεν είχα στην Παρτισίων και θα νομίζω και από την εμείς της συνέντευξης. Ο κόσμος που είχαμε το πρώτο βράδυ και δεν είχαν και ίδιες φοιτητές, πρέπει να μαζέψουμε κάποια στιγμή, ίσως και μέχρι χιλιάδες άνθρωποι, και αρκετός κόσμος που έρθει να περνάει και έμαθε την κοινότητα. Το δεύτερο βράδυ είχαμε 20.000 πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί νεολαία, πολλοί εργαζόμενοι που φεύγοντας και αφήνοντας τις δουλειές τους ερχόντουσαν και συμμετείχαν σε αυτή την διαδικασία. Φοβερή αλληλεγγύη του κόσμου. Μας ελέγχαν τρόφιμα, φάρμακα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας και γινόταν μια διαρκή τροφοδοσία μέσα από σύνολο και προηγουμένως ο Παπαχρήστος και από το μέρο σε ένα προηγουμένο είχαμε ομάδες και εκπροπές ομάδες οι οποίες δουλεύανε διαρκώς στον εφοδιασμό, στη διατροφή, στο να ετοιμάζουμε προκυρήσεις χειρόγραφος προκυρήσεις, εκτός από τους πολυγραφικούς. Το πρωί της Παρασκευής ο κόσμος δεν μπορούσε να στο Πολυτεχνείο και στους δύο δρόμους. Εγώ έφυγα για 2-3 ώρες γιατί ήμουν μια γυναίκα πρόσφατα και πήγα από τη γόνη του στους αφαιρετούς και γύρισα στις 6 ώρα το απόγευμα και γινόταν της καρπομήρας. Πρέπει να ήταν 150.000 κόσμος. Κατέβηκα από το πρώτο στο Πανεπιστήμιο και μέχρι κάτω να φτάσω στα καφέ δεν μπορούσα να προχωρήσω. Από τα καφέ εκείνη την ώρα 6 ώρα το απόγευμα ξεκίνησε μια πορεία. Δεν υπήρχε κάποιο απλάνο σε αυτή την πορεία. Ήταν αυτοκριτή. Προχώρησε ο κόσμος προς την συσταθείου, όπως γίνονται και μεγάλες διαδηλώσεις, για να φτάσουμε στην Βουλή. Απόψε πεθαίνει ο φασισμός, να έρθει η ώρα η ποτέ και να τα πούμε για αυτά, να στηρίζουν τα δούλα, ενώντας το πέντο Μαρκεζίνη ή αυτά τα κυβερνικά συστήματα που ακούγονται, αλλά όμως έτσι δεν σε θέλει ο λαός, πάρτε τη δούλα σου και δρόμος. Όπου ήταν η παλιά το σύνθημα που ήταν για τη Φρυντερίκη και τον Κωνσταντίνο, με τις αγωστές η Βιλιανά. Τώρα είναι για τον Παπαδόπουλο και τη Σπυριδεδούλα Λούλα. Ο κόσμος όταν έφτασε στο συγκεκριοφύλλη της Λαβίας Λαβόρες έφυγε εκεί η επίθεση της αστυνομίας για πρώτη φορά σε αυτές τις μέρες. Μαζική επίθεση μέσα στην πρώτη πυροβολισμή και μέσα σε 2 ώρες είναι η γενική απόδοση της αστυνομίας και άρχισαν και οι ακροπολισσές αστυνομίες στους δρόμους για το Πολυτεχνείο. Η αντίσταση της η αντίσταση γινόταν κυρίως απ' έξω. Απ' έξω υπήρχαν κυρίως μαθητές από τα Γαλλία, τα Γυμνάσια, τα Φροντιστήρια, από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους που είχαμε έτσι αλλιώ είχαν κατέβει, δεν φέρνανε, δεν αφήνανε το Πολυτεχνείο αυτό που φέρνανε οι Χουλικοί, είναι να απομονώσουν το Πολυτεχνείο για να μπορέσουν να το διαλύσουν στη συνέχεια. Δεν το αφήναν και εκεί πράγματι μέσα στην πρώτη εγκρινά μπροστά στην βαθμία του Πολυτεχνείου και έβαλα την κατάσταση που πυροβολούσε να πάνω από το Ακροπόλ και από το βάθος του δρόμου της Αφέρος, του Σενάκη και
Καταρχήν, αριστερά, υπήρξαν αποφάσεις από σειρές που κάναμε στο Πολυεθνείο για τις 15. Γιατί οι 16 και 17 είναι εκλογικές συνδρομές για τις 15. Λίγες μέρες πριν έγινε αυτή η πορεία από την Αλεξάνδρα στην Αμάγη μέχρι το Κεφαλιανή. Λίγες μέρες πριν όταν γραφείο έτσι για να δούμε κοκκίνα, εκεί μπροστά στην πλήση του Πολυεθνείου που είχαν νησί, είχε σαν αυτή την Ελλάδα, πρόκειρα, ήρθε ποιος, ο Μίκης Θοδωράκης, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία τότε για την Αμέλη Αριστερά, ο μεγάλος συνέδρος, τραγουδάκα με τα τραγούδια του, συγκεντρώθηκε και τα λοιπά, και ήρθε με μια ομάδα κανένα 20-30 μήνες, να μας πει κάτι εδώ πέρα, σε οφείλε να φύγει ένα αυτού τα τάκ. Εκτούμε, εσύ να συλλογεί να φύγεις, εμείς εδώ είμασταν και εδώ θα μείνουμε και θα φωνεμάμε μέχρι να ρίξουμε αυτή την κατάσταση που έφερε τα τάκ. Λοιπόν, αυτό το αναφέρω για να δούμε ακριβώς πώς ήταν το κλίμα. Το Πολυεθνείο είναι ένα μήνυμα εξέγερσης, μια εξέγερση όπως είπε και ο Μήτρος ο Παπαχρήστος, που δεν είχε χαρακτήρα, που περνάει για αυτό που λέμε επανάσταση που γίνεται καθεστώς. Μια εξέγερση που χρειαζόμαστε στις δουλεύουσες καθημερινά, που έχει να κάνει με τους αγαπητούς αγώνες, τους κυκλικούς αγώνες, με τους αγώνες αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη και σε κάθε καταπιεσμένο. Ευχαριστώ. Απόψε θα γίνει τα ηλά μου, το είπαν και η Κατερίνα και ο Βάλλος. Νομίζω ότι χρειάζεται να μείνουμε σε αυτό το σύνθημα, γιατί άμα δούμε κάτω την έκθεση που αναφέρεται και η σύντροφη υπόλοιπη, θα δούμε ότι στην κλασική φωτογραφία του Πολυτεχνείου που φαίνεται το έξω, είπα, έξω τον άλλο, δίπλα έχει ένα πλακάρ που έχει μία κρεμάλα και έχει κρεμασμένο τον αγγελωτό σταυρό και πάνω γράφει τα Ιλάνδη. Νομίζω ότι είναι σωστό αυτό που έχουμε πει και από την εξήγηση του Πάνου, ότι δεν είμαστε σε γυάλα, εμπνεόμαστε από τους αγώνες του ανθρώπου σε όλο τον κόσμο, από τους αγώνες της εργατικής τάξης και της νεολαίας και αυτές τις μέρες παρακολουθούμε τι γίνεται στην Παλαιστίνη. Εμπνεόμαστε από τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού απέναντι στο κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, που στην πιο μεγάλη ανοιχτή φυλακή του κόσμου αντέχουν, συνεχίζουν εδώ και ένα μήνα σχεδόν και είμαστε μαζί τους μέχρι την νίκη. Είναι το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε και στην φετινή διαδήλωση του Πολυτεχνείου όπως έχουμε κάνει και άλλες φορές. Από τη δική μας μεριά είμαστε ξεκάθαροι. Θέλουμε την νίκη της Παλαιστινιακής Αντίστασης, την ήττα του Ισραήλ και θέλουμε ταυτόχρονα να μιλήσουμε το ζήτημα το πώς θα γίνει αυτό. Και νομίζω ότι για να μπούμε σε αυτό χρειάζεται να δώσουμε τη μάχη εδώ πέρα. Να κρεμίσουμε την κυβέρνηση του Μητσοτάκη που πραγματικά είναι ο νούμερο ένα σύμμαχος του Ισραήλ και του Νετανιάχου. Ποιος άλλος πήγε και τον αγκάλιασε με τον τρόπο που το έκανε ο Μητσοτάκης. Νομίζω ότι είμαστε όλοι θυμωμένοι και όχι επειδή είμαστε εδώ στην Ελλάδα, αλλά όλους στις γειτονιές μας και στους εργατικούς μας χώρους. Γι' αυτό είναι που θέλω να βάλω. Νομίζω ότι η αντίσταση είναι έτσι όπως το έβαλε η Αγγλία λίγο πριν, χώρο το χώρο. Εκτός από τις διαδηλώσεις μας που χρειάζεται να τις συνεχίσουμε, όπως γίνονται αυτές τις μέρες σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις κτίριους, χρειάζεται να πάμε και χώρο το χώρο. Για εμάς, για παράδειγμα, στα ΜΠΕ, να σπάσουμε την Ισραηλινή προπαγάνδα, που ταυτόχρονα είναι προπαγάνδα της ελληνικής κυβέρνησης, που είναι γέννη με τους δολοφόνους. Το ίδιο στα νοσοκομεία, με το να στηρίξουμε ουσιαστικά τους αγώνες των εργαζόμενων εκεί και να δείξουμε τι γίνεται με τους βομβαρδισμούς των νοσοκομείων που είναι καθημερινή στην Ζαμπάλια, σε όλη την Βόρεια Γάζα και παγιδεύοντας. Και το τελευταίο, νομίζω ότι έχουμε παραδείγματα από όλη την εργατική τάξη σε όλο τον κόσμο. Στο Βέλγιο δεν άφησαν να περάσουν όπλα στο αεροδρόμιο με απόφαση των συνδικάτων. Δεν δέχτηκαν να τα φορτώσουν στα αεροπλάνα. Στο όπλα των ΗΠΑ δεν ξεφόρτωσαν οι εργάτες στα λιμάνια Ισραηλινό πλοίο. Έτσι μπορούμε να το παλέψουμε. Όχι απλά με τις διαδηλώσεις μας, που είναι πολύ σημαντικές, αλλά χώρο το χώρο έτσι όπως βάζει το Πολυτεχνείο εδώ και 50 χρόνια. Μαζικό κίνημα μέσα στους χώρους δουλειάς, η εργατική τάξη και η νεολαία μαζί. Καλησπέρα σας, κύριε Σύντροφο, πολύ σύντομα. Ένα από τα πιο
ζήσουμε η βία, η τρομοκρατία, η γλυκότητα, όλα αυτά τα οποία ξέρουμε και τα ζούμε. Αλλά είναι ένα λάθος που υπάρχει. Η χώρα τελείωσε το 1933 και αυτό πρέπει να ρωτήσω πολύ καθαρό για δύο λόγους. Το ένα είναι γιατί ήταν η στιγμή η οποία τσάκησε τα σχέδια που είχε η ελληνική αυτοσυντάξη για την ομαλή μετάβαση από το ΙΜΕΙ, από το ΦΟΥΝΤΑ, σε μια διαδικασία στην οποία δεν ήταν ελεγχόμενη από τα πάνω, το πώς θα ήταν η πορεία και του ελληνικού καπιταλισμού, αλλά και του ίδιου του κινήματος. Ο τρόπος του κοινωνικού του κοινωνικού τσάκησε τη ΦΟΥΝΤΑ, άνοιξε μια ολόκληρη περίοδο που ακόμα και σήμερα δεν μπορούν να κλείσουν όσο και προσπαθούν. Η εργατική τάξη, η νεολαία, όλα τα δικαιώματα που έχουμε κατακτήσει, όλες οι κατακτήσεις μας που έχουμε και δεν μας πάρουμε πίσω, είναι κομμάτι αυτού του κινήματος, το οποίο τσάκησε ουσιαστικά και την κούρα, αλλά και την προσπάθεια της αυτοσυντάξης. Και στα εργατικά, και στα δικαιώματα, και στις ιδέες όμως συντρόφισης και συντρόφι. Δείτε στην πραγματικότητα τι σημαίνει αυτή η στιγμή η αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη. Το προσπάθησε αυτό. Το ότι μαζικά ένα χρόνο στην Ελλάδα γύρω από την Παλαιστινιακή Αντίσταση είναι κομμάτι το οποίο σήμερα είναι η ίδια η τροποποιημένη, η ίδια η εξέλιξη, η ίδια η πτώση τη Κούρδα. Μια Κούρδα στην οποία είχε παίξει συγκαταλέσταση όταν έγινε από το Ισραήλ, εκείνη την περίοδο, μια Κούρδα και μια ίδια του αντάξει που δεν έγινε στο νερό των Αμερικάνων. Άρα ναι, το τροποποιημένο τσάκησε την Κούρδα και άνοιξε τον δρόμο για να την κυρία να το κλίμα να διεκδικήσει όλα αυτά τα οποία έχουν σε όλο το προηγούμενο διάστημα. Νομίζω ότι το καλύτερο παράδειγμα για να καταλάβουμε αυτό και το πόσο σημαντικό είναι και πρέπει ποτέ να το συζητάμε, είναι το ότι η Χούντα, πώς έπεσε η Χούντα στην Κιλή. Έπεσε η Χούντα στην Κιλή την δεκαετία του 1950 μέσα από μια ομαλή διαδικασία. Ακόμα και τώρα, προεδρεύει τη Χούντα του Πινοσέ, βρίσκονται στα πράγματα. Στην Ελλάδα αυτό δεν έγινε ποτέ, γιατί ο κόσμο τσάκησε την Χούντα και τσάκησε και όλη την εθνοπολιτική μηχανισμό, αλλά και τον πολιτικό μηχανισμό αυτής της διαδικασίας. Και άρα είμαστε περήφανοι, το τροποποιητικό δεν ήταν απλά μια εξέλιξη, το τροποποιητικό δεν ήταν απλά μια κόσμο που πήγε στου δρόμου, ήταν μια ολόκληρη τομή στην ελληνική ιστορία και από τα πάνω και από τα κάτω, και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο η συγγραφή των δικών μα είναι να το ολοκληρώσουμε. Η ολοκλήρωση αυτού του δρόμου είναι πραγματικά το να ζητήσουμε τις αιτίες και τα συστήματα που γίνανε τις Χούντες και γίνανε όλα αυτά τα πράγματα που είχαν καταστρέφει τη ζωή μας. Ευχαριστώ. Συντρόφοι συντρόφισσες, εγώ είμαι μόνοι. Είναι η 9-8-15 και το καταλήξω να τα έχει τις εποχές. Όμως, για τον ρόλο που έρχεται στην Αναστασία Εστερά, στο τελείο νομίζω ότι υπόθηκα πράγματα και είναι σωστά. Εκείνο που θέλω εγώ να σταθώ αυτή την παρέμβαση είναι το αν το τελείο είναι ζωντανό. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε κάθε εράντα. Πολλοί προσπάθησαν να πούν ότι είναι μια γιορτή με τα σουκάκια της, με τα λαμψικά της κλπ. Πού είναι μια γιορτή η οποία είναι στα τόπους και κάθε φορά που γίνεται να έχει τα συνθήματα και να αναφέρει στα προβλήματα της εποχής του. Δηλαδή κάθε φορά η επέμβαση του Ποτεμιού έβαλα να προσθέτει με τα προβλήματα και με τα συνθήματα της εποχής που γίνεται αυτή. Κάθε χρονιά. Και μπορώ να το δούμε αλλιώς. Όταν έχουμε έξαρση των προβλημάτων, έχουμε διαγράψει πολλές προβλήματα. Όταν έχουμε μια ύφεση, γιατί όπως είπατε και οι άνθρωποι έχουν και βλέπουμε ότι έχουμε μια μικρή πορεία του που σημαίνει ότι το πολιτευτείο σηματοδοτεί κάθε φορά και η πορεία του πολιτευτείου σηματοδοτεί κάθε φορά και τα προβλήματα της εποχής και τον αγώνα του πολιτευτείου. Και γιατί γίνεται αυτό, για τον απλούστατο λόγο ότι το πολιτευτείο δεν
δικαιωθεί. Το ψωμί παιδεία ελευθερία και σήμερα είναι μέσα στο αγώνα. Ο Έλληνος δεν είναι άλλα προβλήματα. Έλληνος δεν είναι τα προβλήματα της υγείας που πλέον οι σύντροφοι εκεί και κάτι της κοινωνίσης. Σε εργοστάσια έχουμε συγκεκριμοποιήσεις των εργοστασίων όπου βλέπουμε ότι και εκεί οι εργάτες δυσκολούν. Εκείνο που θέλω να πω απλά είναι το εξής. Πρέπει να δούμε δύο πράγματα και πρέπει να αναλύσουμε. Οι άνθρωποι που κάνανε την εξαίρεση, που πήραν την πρωτοβουλία να γίνει εξαίρεση, από ποιο κοινωνικό στρώμα προέρχονται. Και οι δύο σύντροφοι που μιλήσανε είπαν ότι εμείς είμαστε από αγροτική και εργατική οικογένεια και μάθαμε μέσα στο πολιτεχνείο το τι ακριβώ συμβαίνει. Δεν θέλω να πω άλλα γιατί έχει περάσει ο χρόνο, νομίζω ότι θα πούμε και άλλε που παρεμβάζονται και τότε, αλλά το θέμα είναι ότι το πολιτεχνείο είναι ζωντανό και εμεί, σαν εμπασχετική αριστερά, θα πρέπει να κάθε φορά να το συνδέουμε με τα προβλήματα τη κοινωνία και να το βρισκόμαστε και κάτι. Τι μεγάλη μήνυκα του πολιτισμού δεν μπορούσε η Κούντα να κάνει επιστροφή.
ή για το Κυπριακό. Το ότι εμείς νιώσαμε τότε οι Έλληνες είναι ότι οργανωθήκαμε πολύ από εμάς μέσα σε αυτό που λέγεται η Χούντα του Ιωαννίδη. Εγώ οργανώθηκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Παραδοσιακής Αριστεράς το Φεβράριο του 1994. Και δεν ήμουν ο μόνος, ούτε ήμουν εξέλιξη. Αλλά αυτή είναι η διάρκεια του Πολυτεχνείου. Παραδοσιακό κίνημα, Παραδοσιακή Αριστερά, ενιαίο και τελείω Πολυτεχνείο και το παραδείγματα είναι άκρη. Θέλετε να το τελειώσει το Πολυτεχνείο, καλούν να το πιστεύω τα άλλοι, όπου με χαλάζει και οι άλλοι. Θέλετε να τελειώσουν την παράδοση της μεταπολίτευσης, αλλά το εργατικό κίνημα από τότε, από το 1974 μέχρι το 1977, το μεγαλύτερο εργατικό κίνημα, μέχρι σήμερα δεν έχει πει την τελευταία του λέξη. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε στην προοπτική του εργατικού κινήματος να ανατρέψει αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχει διοκτήτες κατευθείαν.
και σε όλους αυτούς που συνεχίζουν να αγωνίζονται. Με τα συνθήματα, δυστυχώς, τα τότε. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που συνεχίζουμε από να φωνάζουν το πόλιο μια τελείωση του 1973 που είναι παιδιά ελευθερία. Ψευδέστηση, είναι ψευδέστηση ελευθερίας. Ας μας έχουν εδώ πέρα και ελεύθερο να τα πούμε. Μέχρι τα όρια του. Μέχρι εκεί. Δηλαδή έχουν δημιουργήσει τα μέσα μαζικής αποβλάκωσης που είναι η χούντα υπέρτατη που την ελέγχουν. Μια εικονική πραγματικότητα να την εκλαμβάνουν δε ότι τα το είπε την τηλεόραση. Το άστο και πρέπει να δεις εκεί θα έχει και χαμός. Και θα λέει ο καθένας οτιδήποτε θα νιώθει πολύ ελεύθερο. Πρέπει να δημιουργήσουν όχι σύγκριση μόνο και να τρομοκρατούν. Διότι η χούντα στηρίζεται πάνω στο φόβο. Και κάθε εξουσία καλλιεργεί το φόβο. Άρα για να υποταχθεί ο Κοσμάκης. Δεν είναι Κοσμάκης όμως. Δυστυχώς δεν έχει, παρόλο και έχει φτάσει και έχει σφιχθεί το αντέρω, δεν έχει φτάσει. Πνάει ρε, τότε φωνάζανε, λαέ πεινάς γιατί τους προσυγνάς. Σήμερα δεν πεινάνε. 3 εκατομμύρια νέοι δεν έχουν να πουν δουλειά για να την βρουν, είναι ελαστική και δεν τρεπέζεται. Είναι ξεφτύλα. Ποια παιδεία, απαξίωσετε. Τι να τα κάνω να σπουδάσω και τι δουλειά απλό. Και πιο πολυτεχνείο. Και μετά το θυμούνται. Ήρθε θετικά, το θυμούνται, ζήτω το πολυτεχνείο, γιατί μένουν εκεί. Ήρθε αρνητικά, τι έγινε. Τα φορτώσαν όλους μέσα στο πολυτεχνείο και πρέπει να τα τεινάξει τον αέρα. Αυτά που τα διδάξαμε εκεί. Θα είναι φάρσα δηλαδή, δεν θα παραπάνω την ιστορία. Αλλά ό,τι και να γίνεται, θα το έχει μέσα της. Σας σπίθα, για να βάλεις φωτιά, για να αντιμετωπίσεις αυτή την κατάσταση. Πριν 50 χρόνια γκρεμίσαμε τη Χούντα των Συνταγματαρχών. 50 χρόνια μετά παλεύουμε για να γκρεμίσουμε τη Χούντα του Κεφαλαίου. Το τι σημαίνει ένας καπιταλισμός σε κρίση που καταστρέφει τις ζωές μας, το περιβάλλον, το ίδιο μας το μέλλον. Στην πραγματικότητα το Πολυτεχνείο είναι ζωντανό και ζει μέσα από τους αγώνες μας, όπως είπαν όλοι οι συντρόφοι και συντρόφισσες. Ξεκινάμε από την αφετηρία ότι μπορούμε να γκρεμίσουμε αυτό το σύστημα και γι' αυτό μπορούμε να μπαίνουμε μπροστά και να οργανώνουμε τις μάχες και τις απεργίες. Και μόνο την τελευταία εβδομάδα που πέρασε να δει κανείς, είχαμε απεργίες στα νοσοκομεία, είχαμε αντιφασιστικό συλλαλητήριο στο Ηράκλειο που ανέτρεψε την απαγόρευση, είχαμε συλλαλητήρια για την Παλαιστίνη. Έχουμε μάχες που είναι μπροστά μας και έχουμε να τις οργανώσουμε και έχει σημασία ότι ξεκινάμε από την αφετηρία, ότι η δύναμη της ανατροπής, το υποκείμενο της ανατροπής, είναι η μάχη της εργατικής τάξης. Και η διαφορά της μεταρρυθμιστικής αριστεράς από την επαναστατική αριστερά δεν είναι ότι είναι κάποιοι πιο υπομονετικοί και κάποιοι πιο ανυπόμονοι, είναι ότι η εμπιστοσύνη στην εργατική τάξη είναι αυτό που καθορίζει τη δράση σου, την καθημερινή σου δράση, είτε μιλάμε για 50 χρόνια πριν, είτε μιλάμε για το σήμερα. Και με αφορμή την τελευταία απεργία που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, που ήταν η απεργία στα νοσοκομεία, όταν η διαδήλωση έφτασε έξω από το Υπουργείο Υγείας και εκεί μίλησαν οι εκπρόσωποι της αριστεράς και των σωματείων κτλ. Πραγματικά ήταν η αργυρή και ο καταραθιάς που είπαν ότι πάμε να οργανώσουμε την απεργία διαρκείας, γιατί αυτή είναι η προοπτική να γκρεμίσουμε αυτή την κυβέρνηση και να σταματήσουμε τη διάλυση της υγείας. Και υπήρχαν και οι φωνές που λέγανε να κάνουμε κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες για να νομοποιηθούν οι συμβασιούχοι, να πάρουμε προσωπικό στα νοσοκομεία κτλ. Αυτό σημαίνει να παλεύεις στον δρόμο του Νοέμβρη, να οργανώσεις τις μάχες σε κάθε χώρο δουλειά, στις νεολαίες, στις γειτονιές, μέσα από την έχοντας βαθιά πίστη ότι αυτή είναι η δύναμη που μπορεί να φέρει και τις αλλαγές. Ωραία συντροφή και συντρόφισσες. Ναι, οι ανυπόμονοι και οι υπομονετικοί. 50 χρόνια ανυπόμονοι είναι μια αλφαδιάρκεια που είναι μια διάψευση από μόνη της, ότι δεν είναι εκεί το ζήτημα. Είναι το αν ο στόχος είναι να φτάσουμε στην ανατροπή που άνοιξε τον δρόμο το Πολυτεχνείο, μας άνοιξε τις κατακτήσεις για να έχουμε τους τρόπους να παλεύουμε οργανωμένα σήμερα
και να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία προχωρώντας το παρακάτω. Με ποιον τρόπο? Με τους δρόμους που μας έδειξε ο Νοέμβρης. Το υποκείμενο για την μεγάλη ανατροπή είναι η εργατική τάξη. Η εργατική τάξη έτσι όπως είναι, εκεί πέρα έξω. Η εργατική τάξη που παίρνει το πρωί το τρόλεϊ για να πάει στη δουλειά. Η κατάληψη του Πολυτεχνείου έβγαινε έξω και σταματούσε τα τρόλεϊ για να τους δώσει προκηρύξεις, να κολλήσει απάνω τις ανακοινώσεις. Δεν το έκανε αυτό γιατί δεν είχε άλλο τρόπο να εκφραστεί. Το έκανε γιατί ήθελε να ξεσηκώσει αυτόν τον κόσμο και το κατάφερε. Και έτσι φτάσαμε ουσιαστικά το Πολυτεχνείο από κατάληψη να γίνει εξέγερση. Αυτό είναι το υποκείμενο και σήμερα. Ο προσανατολισμός στην εργατική τάξη, η οργάνωση μέσα στους χώρους δουλειάς, το δυνάμωμα των σωματείων, η συγκρότηση απεργιακών επιτροπών, η επαναστατική αριστερά που έχει ρίζες μέσα στους χώρους δουλειάς. Αυτά είναι οι τρόποι με τους οποίους θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε στον δρόμο του Νοέμβρη, που είναι κρίσιμο. Είναι κρίσιμο, συντροφοί και συντρόφισσες, γιατί είμαστε ξανά στο σημείο. Ο Μητσοτάκης δεν έχει τη δυνατότητα να βγάλει την αριστερά παράνομη. Δεν είναι χούντα. Όσο και να λέει εδώ, και γίνονται καταγγελίες, είναι αλαζόνας, βγήκε στη Βουλή, είπε εγώ έχω το 40%. Σιγά, σιγά τον ισχυρισμό. Ο Γεροκαραμαλής ξεκίνησε με 53%, το 40% τότε ήταν φτισμένο. Άρα δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορούμε προφανώς να ξυλώσουμε τις κατακτήσεις και να μας βγάλουν παράνομους. Αυτό που προσπαθούμε ουσιαστικά είναι να συκοφαντήσουν την αριστερά. Να πούμε ότι έχει φτάσει το τέλος της, ότι ανήκει στο παρελθόν, ανήκει στην ιστορία, τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το μήνυμα του Πολυτεχνείου στα 50 χρόνια είναι ακριβώς αυτό. Ότι όπως τότε την αριστερά δεν είχαν παράνομη, αλλά το Πολυτεχνείο, η εξέγερση, η μεταπολίτευση τους τσάχισε και άνοιξε τον δρόμο για να υπάρχουν όλες αυτές οι δυνατότητες για τον κόσμο να οργανώνεται, να παλεύει, να διαλέγει με ποιο κομμάτι της αριστεράς θέλει να είναι. Αυτό είναι σήμερα ξανά ανοιχτή η δυνατότητα από καλύτερες απαιτηρίες. Δεν ξεκινάμε όπως τότε με μικροομάδες που προσπαθούσαν να δύσκολα να επικοινωνήσουν ο ένας με τον άλλον. Ξεκινάμε με επαναστατική αριστερά, πολύ πιο συγκροτημένη, με πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα αυτές τις διαδικασίες να τις πρόξουμε να φτάσουν σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, σε κλίμακα που νικάει. Αυτό είναι το μήνυμα στα 50 χρόνια, το έχουμε μπροστά μας και θα συζητήσουμε συστηματικά πώς θα το κάνουμε πράξη. Και σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί και με την βοήθεια ακριβώς ότι η ανυπόμονη του Πολυτεχνείου είναι ακόμα εδώ και λένε εντάξει, επιμένει. Το Κυπριακό έριξε τη φούρτα στις αίθουσες άρχων μαθηματικών και αίθουσες ομοιολογικής. Ξεκινάμε τώρα, δηλαδή στις 2 η ώρα. Είναι κάτω. Στις όλες.